Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5. Της Κακομοίρας με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καταπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Εσύ έχετε μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορία στο αυτοκινήτου και η οριστική διαγραφή θα γίνει σε ένα λεπτό με την καλύτερη τιμή της αγοράς. Επίσης στους αδερφούς Κωνσταντινίδη μπαίνετε στο www.listoparto.gr, εκεί όπου υπάρχει μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών για το δικό σας αυτοκίνητο, είτε το παίρνετε ίδιοι είτε σας το λύνουν και σας το δίνουν. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Έρχονται τα μηνύματα, τα στέλνουν τα μηνύματα όσοι μας ακούτε ιδιαίτερως από το εξωτερικό ή όσοι δεν θέλετε να μιλήσετε ή να στείλετε στο 9.55 στην σελίδα μας στο Facebook Μετρόπολης 95.5. Και μην ξεχνάτε ότι ο μεγάλος μας χορηγός είναι η Σκόντα Εσκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία συνεχώς είναι κοντά σας με σούπερ προσφορές. Για αυτή την εβδομάδα, σέρβις αυτοκινήτου με κινητήρα φυσικού αερίου, με γνήσια ανταλλακτικά, επώνυμα λάδια, τελική τιμή 70 ευρώ με το ΦΠΑ και την εργασία, και εκτός των υπολείπων και 10 ευρώ έχετε κουπόνι για να γεμίσετε το ρεζερβουάρ με φυσικό αέριο. Η τιμή αυτή δεν υπάρχει πουθενά, είναι η καλύτερη με διαφορά στο κορυφαίο συνεργείο, την κορυφαία εταιρεία η οποία είναι στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Λίγο μετά το αλφακτέο κλείνει τα ραντεβού τηλεφωνώντας στο 2310-596-676. Και σήμερα δίνουμε προσκλήσεις για την πολύ ωραία ταινία του Bruce Willis, Death Wish. Του πήραν την οικογένεια, τώρα θα τους πάρει τη ζωή. Ο Bruce Willis γνωστός για τη συμμετοχή του σε πολλές ταινίες περιπέτειας με πολύ μεγάλη επιτυχία. Η avant premiere της ταινίας θα γίνει Τετάρτη 7 Μαρτίου και ώρα 7.30 στο Odeon Μακεδονία, το πρώην Στέρ, στο εμπορικό κέντρο Μακεδονία.
Έχουμε 10 διπλές προκλήσεις. Γιατί η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Γράφετε αλφα-μητρία, αφήνετε κενό, τη λέξη πρεμιέρα, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνετε στο 54-344. Αλφα-μητρία κενό, πρεμιέρα, ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τις 10 διπλές προσκλήσεις για 10 τυχερούς φίλους ακροατές. Τελευταία λέω. Πριν πάμε στα θέματά μας, να πω για όλους εσάς που νιώθετε μπερδεμένοι με τις τόσες προσφορές που ακούτε για το ηλεκτρικό ρεύμα ή που ίσως δεν καταλαβαίνετε ξεκάθαρα το όφελος που έχετε αν επιλέξετε ένα νέο πάροχο ρεύματος, υπάρχει η Volterra. Στη Volterra τα πράγματα είναι απλά, καθώς έχετε σίγουρο οικονομικό όφελος με ξεκάθαρο τρόπο. Και ειδού μερικοί λόγοι. Δεν υπάρχουν κλίμακες κατανάλωσης με διαφορετική χρέωση. Δεν υπάρχει χρέωση μηνιαίου παγίου και το βασικότερο, δεν υπάρχει χρονική δέσμευση συμβολέου με ρήτρες πρόορης αποδέσμευσης. Αν τώρα συνυπολογίσετε και το γεγονός ότι ήδη πολύ σημαντικές γνωστές βιομηχανίες της χώρας έχουν εμπιστευτεί τη Volterra, καταλαβαίνετε πως εκτός από οικονομικό όφελος υπάρχει και αξιοπιστία. Μπείτε στο volterra.gr, καλέστε 213 088 3000 και ξεμπερδέψτε μια για πάντα με το ηλεκτρικό σας ρεύμα, εύκολα, αξιόπιστα, σίγουρα. Αρμόδια αρχή, ΡΑΕ. Ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι αγώνες για τα ημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδος. Ο ΠΑΟΚ πέρασε 1-3 από τη Νέα Σμύρνη. 99% είναι η μία ομάδα που θα παίξει το μεγάλο τελικό. Χτες στο Έλευση Αρίνα η Λάρισα έκανε μια τρομερή ανατροπή, όπου με γκολ στις καθυστερήσεις από τον Γκρισμάν πήρε την νίκη με 2-1 απέναντι στην ΑΕΚ. Η Λάρισα, η οποία φωνάζει για το πρώτο γκολ, καθώς υπάρχει σίγουρα φάουλ, θα μπορούσε να είναι και αποβολή για όσους θέλουν να βλέπουν τα πράγματα όπως είναι, αλλά δεν το είδε ο επόπτης. Για όσους είδαν τη φάση, είδαν το παιχνίδι, δεν είναι φάση που μπορεί να τη δει ο διαιτητής. Είναι φάση που είναι του επόπτη καθαρά, ο οποίος εκτός των υπολείπων κάνει και δεύτερο λάθος, καθώς η κίνηση του Μασούντ από πίσω προς τα μπρος δείχνει ότι είναι εκτεθειμένος στην αντίπαλη άμυνα, η αντίπαλη άμυνα της Λάρισας, η οποία σταμάτησε γιατί είδαν το συμπαίκτη τους να τραυματίζεται και να πέφτει κάτω. Τώρα για αυτούς οι οποίοι κάνουν διάφορους συνειδημούς και λένε ο διαιτητής θα μπορούσε να το διακόψει, ο διαιτητής διακόπτει όταν ένας παίκτης έχει χτυπήσει το κεφάλι, όταν είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή, όταν έχει οπτική επαφή και αντιλαμβάνεται ότι το τραύμα είναι σοβαρό. Δεν είχε οπτική επαφή, τον πήρε στο λαιμό του επόπτης και επήλθε αυτό. Λάθος του επόπτη, έγινε με το δίκιο της φωνάζει η Λάρισα, αλλά από εκεί και πέρα είδαμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι από αυτά τα οποία δεν περιμένεις να δεις. Δηλαδή η μέχρι τώρα πολύ σκληροτράχηλη ΑΕΚ, η ομάδα η οποία έβγαζε ψυχή και βγάζει μέσα στο γήπεδο, λύγησε, καθώς νομίζω ότι κανείς από εμάς δεν θα περίμενε την ΑΕΚ να χάνει και μάλιστα με ανατροπή από την ΑΕΛ σε ένα μόλις ημίχρονο. Δεν έχει δείξει τέτοια στοιχεία η Λάρισα φέτος. Το στοιχείο του να σκοράρει στο τέλος του αγώνα το έχει, είναι κάτι το οποίο το είχε από τον πρώτο γύρο, αλλά ήταν κάτι αναπάντεχο τουλάχιστον για εμένα και για πολλούς ακόμη οι οποίοι παρακολουθούν, και γι' αυτό ήρθε το τελικό 2-1. Τώρα δεν είναι ένα σκορ το οποίο μπορεί να πει κανείς ότι δίνει την πρόκριση στη Λάρισα. Δεν είναι ένα σκορ το οποίο αφήνει την ΑΕΚ να εφησυχάσει. Η λογική λέει ότι η ΑΕΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα και σε μια καλή της μέρα στο ΟΑΚΑ μπορεί να το ανατρέψει είτε με 1-0, είτε με 2-0, είτε με 3-1. Αλλά ειλικρινά με αυτή τη Λάρισα δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Ο φίλος μας ο Γιώργος, ο οποίος συνήθως στέλνει μηνύματα επικριτικά καθότια εξής, με το καλημέρα λέει, έχασε Γρηγόρη η ΑΕΚ και Ραπτόπουλε, ψήστε αρνιά, γιορτάστε το. Να το γιορτάσω γιατί ρε φίλε, ο Ηρακλής την κέρδισε. Να την κέρδισε ο Ηρακλής να πανηγύριζα. Αυτή τη στιγμή που την κέρδισε η Λάρισα, γιατί να πανηγυρίσω. Και στα υπόψη, σε λίγο
θα ανέβει η στήλη της αφεντιάς μου και του εξωγήιδου. Είναι στο site του metrosport.gr. Η στήλη σημερινή θα βγει, ναι. Η στήλη θα βγει σήμερα. Ναι. Ανεβαίνει, όχι θα βγει. Ναι. Ανεβαίνει σε λίγο, όχι θα βγει. Τώρα βγει θα ανέβει, 3 η ώρα. Νωρίς, γιατί ναι. Νωρίς θα την ανεβάσεις. Γιατί πρέπει, ο λόγος είναι καθαρά εμπορικός. Γιατί είναι εμπορικός. Πάνε ρώτα μέσα. Τους διευθυντές. Ναι. Α, να πουλήσουν την εφημερίδα. Ακριβώς. Και μετά να διαβάσουν. Ακριβώς. Και λοιπόν, γιατί δεν περιμένουν να διαβάσουν το απόγευμα και να μην πάρουν και την εφημερίδα. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ δεν υποδεικνύω σε κανένα. Λέω τι ισχύει. Έλα ρε κόκκινε, πάνε στα θέματα τώρα. Λοιπόν, χάρηκες και στεναχωρήθηκες. Το φωνάζει η ΑΕΚ γιατί κλάταρε, το γράφουμε πριν το παιχνίδι. Τι θες να πεις τώρα. Όχι με αφορμή. Όλη η Ελλάδα πρέπει να το πούμε ότι το είπαμε εμείς. Δεν το πενευόμαστε. Λοιπόν, κάνω μια διευκρίνηση για αυτά που θα διαβάσουμε. Ότι δεν έχουν, ναι ρε φίλε, δεν έχουν καμία σχέση με το παιχνίδι της Λάρισας με την ΑΕΚ. Δηλαδή. Γιατί εγώ δεν περίμενα ποτέ τον Ποτόν μια τέτοια εξέλιξη. Τι εξέλιξη. Δηλαδή. Να μου πει δηλαδή που έγινε. Ότι θα κερδίσει η Λάρισα με ανατροπή σε ένα ημίχρονο την ΑΕΚ. Ναι. Θα σου έλεγα αυτό δεν γίνεται. Μάλιστα. Ποτέ. Ναι. Η γνώμη μου είναι, εσύ είναι ένα σενάριο το οποίο το περίμενες. Το θεωρείς δηλαδή κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό σε εισαγωγικά. Άμα ήξερα συνθέσεις μπορεί να έλεγα. Λέω ότι η ΑΕΚ. Ποια ΑΕΚ ρε. Ποια ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έβαλε τον Κλωναρίδη σέντερ φορ. Η ΑΕΚ υποτίμησε τη Λάρισα. Ποια η ΑΕΚ που άμα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ θα είναι πρώτη. Η ΑΕΚ υποτίμησε τη Λάρισα. Η ΑΕΚ που άμα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ θα είναι πρώτη. Αυτή η ΑΕΚ. Κουφέ, μη φωνάζει. Κουφός εσύ. Κουφέ. Έχεις εμπορές. Η ΑΕΚ υποτίμησε σου λέω τη Λάρισα. Πήγε και έβαλε το Κλωναρίδη σε σεντερφόρ και δυο χαφ τόσο αργά όσο ο θάνατος. Πήγε και έβαλε τον Αϊντάρεβιτς και τον Μωράν. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Έλα ρε, ποια Λάρισα τώρα. Έλα ρε, ποια Λάρισα τώρα. Την είδε στραβά. Έχει την είδε στραβά. Υποτίμησε σου λέω, δηλαδή την είδε στραβά. Το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, Μπακασέτα έξω αριστερά και ο Λάζαρος το πτώμα έξω δεξιά. Ο Λάζαρος πτώμα. Έγινε πτώμα. Εγώ το ο Λάζαρος, φίλε, ναι. Έχει κάνει μια τρομερή ενέργεια ναι. Εκεί που δεν του κάνει χάρη την μπάλα. Ναι. Και το λες αυτό πτώμα. Ναι. Είσαι ζώο. Το λέω πτώμα. Ρε φίλε, ένα ποδοσφαιρικό πτώμα. Είναι ο επόμενος που θα πάθει θλάση και θα τελειώσει. Μετά τον. Μετά το Μάνταλο, φορές, μετά το Μάνταλο, μετά το. Τελειωμένη είναι η ΑΕΚ βιολογικά. Ωραία. Καλά. Και μπορεί να πάει και στο τελικό ο Κούγιας με τον. Έχει πιθανότητες. Και μπράβο. Εσύ πόνταρες για τον τελικό πάω και ναι, ναι, πόνταρες. Και μπράβο στον γιατρό τον Ηρακλειδέα, τον πρώην τον Ξανθιώτη, που έδωσε 60-40 αυτό το μάτς πρόκριση την ΑΕΚ. Και τον κοροϊδεύανε. Γιατί βλέπει μπάλα ο γιατρός. Βλέπει μπάλα ο γιατρός. Λοιπόν. Υποτίμησες. Να ευλογήσουμε τα του οίκου μας. Υποτίμησες. Της οικογένειας, γιατί δικός μου δεν είμαι. Μαζί σου. Μαζί σου. Η τριάδα Μασούτ Μωράνα Ιντάρεβιτς είναι μια από τις χειρότερες τριάδες στο πρωτάθλημα. Όχι μόνο από τις μεγάλες ομάδες. Πάρε τα Γιάννενα. Πάρε τον Πανιόνιο. Πάρε τη Λάρισα. Πάρε ποια ομάδα θες. Και βάλε τριάδα στα χαφ. Ιντάρεβιτς Μωράν Μασούτ αν πάρουν μάτς. Και τον Μπακασέτα Εκστρέμ. Εντάξει, μπορεί. Πάμε παρακάτω. Και τον Κλωναρίδη Center for. Την υποτίμησε ως εκεί που δεν έπρεπε τη Λάρισα. Το πρώτο ο Κούγιας πήγε με το τρακτέρ την προηγούμενη μέρα, όργωσε το γήπεδο. Ήταν ένα γήπεδο το οποίο το πήγε στη δύναμη. Πήγε και η ΑΕΚ στη δύναμη, στη μονομαχία, στο σκληρό, στο αντάρτικο, επανασύρθη. Και τελείωσε η φασαρία. 2-2 την κάνει. Τι 2-2. Μία την κάνει κι άλλα στο πρωτάθλημα. Ναι, πολύ ωραία. Και μία την κερδίζει τώρα στο κήπεδο. Πάρα πολύ ωραία. Μαγιά του. Μαγιά του. Άλλα θέματα. Το πρώτο γκολ. Ποιο πρώτο γκολ. Το πρώτο γκολ. Είναι φάουλ. Το πρώτο γκολ. Είναι πάτε... και offside. Και offside και φάουλ. Συμφωνούμε. Ναι. Το πρώτο γκολ λοιπόν. Είναι λάθος του επόπτη. 100%. Όχι, μόνο του επόπτη και του διαιτητή. Ο διαιτητής αφού έχει πλάτη. Ο διαιτητής έχει πλάτη, αλλά πρέπει να δώσει την κάρτα, την κόκκινη. Και το φάουλ. Μα δεν βλέπει, ρε φίλε. Όταν βλέπει ότι ο επόπτης λέει παίξτε. Ο επόπτης και ο τέταρτος είναι ύποπτη. Ο τέταρτος είναι από την άλλη μεριά. Ναι, γιατί κουδός, δεν από τη μεριά γιατί, του. Γιατί βλέπει, γιατί δεν βλέπει. Ρε φίλε, είναι ο παίκτης της ΑΕΚ, ο οποίος έχει πλάτη στο γήπεδο και μπροστά χτυπάει τον αριστερό. Άρα του επόπτη. Ακριβώς, μόνο του επόπτη. Ναι. Και το offside, και, δηλαδή μόνο που βλέπει τον Μασούτ. Δηλαδή, να έχει πλάτη. Δηλαδή εσείς εδώ στον ΠΑΟΚ, δώσατε κουρασάν στις ενώσεις, βγάλατε πρόεδρο στην ΕΠΟ τον. Πώς το λένε, τον γραμμένο. Έχετε διαιτητή εκείνο το πιο άσχημο άντρα που υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτόν εδώ με τα φρύδια να πούμε, το Μονόφριδο, ο οποίος είναι γιος του Ζαχαριάδη, που είναι γκαγκατσόπεδο. Και σας παίζει την ΑΕΚ 80-20 η διαιτησία χθες.
Και πρέπει να αποβληθούν και παίκτες. Και ο Μασούτ που πιάνει τα παυτά του Ανουνού. Εσείς δηλαδή, εγώ αν ήμουν Ιβάν, θα έβγαζα τους Τσετσένους στον δρόμο. Πω έλα εδώ ρε. Το πρώτο που θα καλούσε στο γραφείο, έλα εδώ ρε. Έλα εδώ ρε φαλακρέση με τα γαλανά τα μάτια που έβγαινε στο κανελάκι και τώρα κλείνει το τηλέφωνο και δεν βγαίνει. Έλα εδώ. Εγώ που πήγα τα κρουασάν εκεί στην Πιερία να ταΐσω εκεί τους νηστικούς τους Πιερείς. Νηστικοί, βρωμάνε τα γνώτα τους. Όχι τους κατερινιώτες, τους Πιερείς, τους νηστικούς. Εκεί στην Ένωση. Εκεί βρωμούσαν τα γνώτα τους. Δεν είχαν αιματοκρίτη 23 και τώρα έχουν 50. Τι έκανες ρε, θα του έλεγα. Ας βγει, ας αφήσει ο μπαμπά αυτά εδώ. Και ας τον πιάσει εκεί τον γραμμένο. Ο μπαμπά. Και να τον πει τον γραμμένο, αλλά δω ρε. Ο μπαμπά, εδώ. Εξόδεψε. Τη Δευτέρα που θα αθωωθεί ο ΠΑΟΚ. Ναι, περίμενε. Θα πει, έπιασε το. Εσύ νομίζεις ότι θα αθωωθεί ο ΠΑΟΚ τη Δευτέρα. Μακάρι. Εγώ δεν το βλέπω όμως. Εγώ όμως δεν το βλέπω. Εγώ λέω δεν την βλέπω. Εσύ λό. Πιες τον καφέ εκεί, λό. Ποιο εσύ λό. Λοιπόν, εγώ λό. Λοιπόν, άλλα θέματα. Παρακάτω. Λέγε. Το πέναλτι θα το δίνεις. Ποιο πέναλτι θα το δίνω. Το πέναλτι. Υπέρ ποιου. Της Λάρισας. Βέβαια. Τον κρεμίζει. Τι τον κρεμίζει. Τον κρεμίζει. Στις τάπες πάει. Πάμε παρακάτω. Τον κρεμίζει λέω. Εσείς πρέπει να μάθετε να έρθει να σας κάνουν μαθήματα εδώ, στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, στους προπονητές, στους παίκτες. Τι είναι οι κανονισμοί. Βλέπω το μάτς εδώ, Λάρισα ΑΕΚ. Κάνει ένα τάκλιν εκεί ο Βράνιες, θα πούμε, με το πόδι το ένα, που είναι κίτρινη κάρτα. Με τα δύο ήταν κόκκινη, να έχεις υπόψη σου. Λοιπόν, ο Φρύδιας το δίνει. Λέει ένας εκεί. Εξής. Γιατί λέει την μπάλα πήρε. Ρε ηλίθιε του λέω πόσο χρονών είσαι. Λέει 62. Ρε ηλίθιε του λέω 62 χρονών. Δεν ξέρεις ότι όταν πάει με τις τάπες ο άλλος πάνω στην μπάλα, είτε βρει πόδι είτε βρει μπάλα, είναι φάουλ και κάρτα. Λέει όχι. Πόσα χρόνια βλέπεις μπάλα, 50. Πάρα πεθάνει του λέω στο δερμαϊκό. Πάνε στο θέατρο, πάνε να δεις το θέατρο παράβλαση. Τη Μόνα Κιτσοπούλου και τον Κασνάκη τον Γιώργο. Κουλτούρα και λιγούρα. Έλα κόκκινε, πάμε. Δεν βλέπετε μπάλα, δεν ξέρετε κανονισμούς. Να στείλω την καλησπέρα μου στον Παύλο στη Νέα Υόρκη, ο οποίος επέστρεψε. Ναι, να κάνω καλοβάσιμο. Ήταν από τους άτυχους που ήρθαν να δουν πάω ο Ολυμπιακός, ναι, και δεν είδαν. Ναι, τι άτυχος ήταν. Άτυχος ήταν άμα έπαιρνε. Ήρθα από τη Νέα Υόρκη. Άτυχος και... θα ήταν άμα έμπαινε κανένα μουσάτο στο αεροπλάνο και έκανε αεροπειρατεία. Δεν είναι καθόλου άτυχος. Άκου άποψη αεξή. Ναι, για δες. Και σε έχω και σε εκτίμηση, Χρήστο. Εμένα λες. Τον Χρήστο. Από τον Χρήστο, από το Φέρι. Ρεκόκκινη, λέει, τι είναι αυτά που λες. Λο. Η ΑΕΚ χθες έπαιζε με τα δεύτερα και ξεκούραζε όλους σχεδόν τους βασικούς. Ναι, βεβαίως. Δεν έπαιζε ο Σιμόες, ο Γαλανόπουλος, ο Κονέ, ο Λόπεζ, ο Ραούχο και ο Λιβάγια. Ο Λιβάγια δεν μπορούσε να παίξει. Και ο Τσιντώτας. Τραυματίας. Ναι, ρε, και ο Τσιντώτας. Δεν μπορούσε να παίξει. Άντε, παλαιό, δεν μπορούσε, το πες, παρακάτω. Άρα τέσσερις. Λείπαν, όχι. Ο τραυματίας δεν έλειπε. Έχει δύο αγώνες, έχασε τον πρώτο. Έχει δύο αγώνες, έχασε τον πρώτο στον επαναληπτικό. Ναι. Με όλους μέσα θα περάσει για πλάκα. Ποιος το λέει αυτό ότι θα περάσει. Κόμπλεξ με την ΑΕΚ. Εγώ λέω. Κόμπλεξ με την ΑΕΚ. Σου έδωσα την επικεφαλίδα εξή. Υποτίμησες τη Λάρισα. Υποτίμησες τη Λάρισα. Η οποία έχει ένα πολύ καλό αριστερό μπακ. Ένα ταλέντο δεξί μπακ. Εντάξει, Μπόζοβιτς, Σίσιτς και η Γκόλιας μετριότητες είναι η στόπερ και ο τερματοφύλακας. Να μην λέμε θέματα. Ένα Φατιόν Άντωνη μετριότητα. Ένα πολύ καλό Μιλοσάκεβιτς οχτάρι. Ένα πολύ καλό χθες Αγκάνοβιτς, ο ξεκούραστος Λεοζίνιο που την έκανε την παλιά εκεί και επειδή ο Γκάλο παρατεταμένα κάνει σφάλματα και δεν κλείνει, τρως τον γκολ με την Δυναμό Κιέβο εξαιτίας του Γκάλο που δεν κλείνει μέσα, τρως εχθές τον γκολ το δεύτερο επειδή ο Γκάλο που μπήκε στο 80 δεν κλείνει εκεί μέσα και επειδή δεν κλείνει ο Γκάλο πάει ο Μωράν, ο σωσίας του Δανδυνόπουλου να κλείσει, αλλά είναι πιο αργός από τον Κόκκινο. Πάρ' το μέσα 2-1 ο Γκρισμάν, ο οποίος παίζει και φορ και εξτρέμ. Εντάξει, ακουμή τα υποτιμήσατε τα βλαχαδερά της Λάρισας, βλάχο αεξίδες. Γι' αυτό λοιπόν η πρόκριση θα είναι χαπάκια αν την πάρετε. Δεν θα είναι εύκολη. Άκου μήνυμα. Πώς το πες? Πιο offside λέει, βγάλτε τα ασπρόμαρα τα γυαλιά. Σκοπιανή. Λοιπόν. Offside. Είναι offside φίλε. Offside είναι κεφάλαιο και μόνο κόκκινη κάρτα. Έχει, μόνο, ναι, που έχει πλάτη προς την άμυνά του και γυρνάει από εκεί είναι offside. Το αν είναι δύο πόντους, μόνο για αυτό το γεγονός έπρεπε να το δώσει. Έπρεπε να το δώσει. Ναι. Να πάει ο μπαμπά λοιπόν να καλέσει τον γραμμένο και να του πει: Γραμμένε, εσύ που κέρδισε τις ενώσεις εδώ από το σχιζοδήμο το Φουκαρά, επειδή ο μπαμπάς έδινε κουρασάν. Γραμμένε, επειδή ο μπαμπάς έδινε κουρασάν, θέλει καλύτερη διαιτησία. 60 κιλά κουρασάν. Κανόνισε, τα μόλ το φεύγανε με τις κούτες. Γραμμένε, να του πει ο μπαμπά. Και όχι να παίρνει ο τζάμπας τα σφυρίγματα. Μπαμπά. Μιλάει για ασχήμια ο Ραπτόπουλος, ναι, που άμα κοιταχτεί στον καθρέφτη θα τρέξει ο καθρέφτης από τρομάρα. Ωραίος. Έχεις δει πιο τρομοκρατική μάπα από αυτή του Ζαχαριάδη. Με το φρύδι το ένα. Είναι αυστηρός. Τι αυστηρός είναι, ναι.
Άμα τον είχε καθηγητή, θα τον έκανε viral να πούμε. Να τον κάνω viral. Καθηγητή μαθηματικό να τον είχε στο σχολείο. Είχα το Χαντέ. Ποιο Χαντέ? Στο γυμνάσιο. Τι, από τη Χαλάστρα ήταν ο. Ναι. Πού το θες? Είχε ο πατέρα μου στο Καμπανιακό ένα Χαντέ. Γρηγόρη Χαντέ. Ναι. Και ήταν δήμαρχο Χαλάστρα κάποια στιγμή. Ναι. Α, με μέσο να παίζει ο άλλο ο Χαντέ. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Ναι. Δεν ξέρω, τώρα σου μιλάω για 90. Για 90. Το 1990. Το 90 πού τον είχε το μαθηματικό ρεκόρ? Το 90 ήσουν 20 χρονών. Τι, μας... Το 90, το 90 γινόταν η αποκατάσταση παλαιού διεκτήου στη Χαλάστρα και ήταν δήμαρχο. Βρε, εσύ το 90 που τον είχε καθηγητή. Ήμουν εκεί, στην εταιρεία του νουνού μου και κάναμε την αποκατάσταση. Ο νουνός σου ποιο είναι? Όμως, δεν το ξέρει. Πε στον κόσμο να μάθει, ο νουνός. Δεν θέλω. Παίρνατε δημόσια έργα, Το Πασόκ έδινε εκεί λεφτά, Πασοκάρα τα μάγουλα και ο νουνός. Ο νουνός μου είναι γνωστός, ναι, γιατί συγχωρέθηκε όταν ήταν πάντα Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία, αλλά τα έργα του Πασόκ τα έδινε όμως. Ο νουνός. Αριανός και Νέα Δημοκρατία. Αριανός και Νέα Δημοκρατία, αλλά τα έργα του Πασόκ ο νουνός τα έδινε. Ο νουνός. Έργα... Με το Πασόκ άλλη εταιρεία τα έπαιρνε. Α, άλλη εταιρεία. Δεν τα έπαιρνε ο νουνός με το Πασόκ? Όχι. Α, δεν έπαιρνε. Όχι. Πώς έπαιρνε ο νουνός αφού δεν ήταν Πασόκ ο νουνός? Γιατί αν ήταν Πασόκ θα ήταν ζάμπλουτος. Κατάλαβε. Χαζό ο νουνός. Δεν ήταν χαζό. Δεν ήταν χαζό ο νουνός. Ιδεολόγος ήταν ο νουνός. Ήταν ιδεολόγος, Από εκεί κόλλησες εσύ και έγινες ιδεολόγος. Και καλός άνθρωπος. Και αλτρουιστής. Έλα, πάρε σε διάλειμμα και κοίταξε κανένα εικοσάρικο να δώσει το φόκους εκεί πέρα να ενισχυθεί ο Ηρακλής. Άντε, 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 άντε. Θα ακούσει και το τσακούρι, εσύ δεν πήγε. Εγώ θα δώσει. Εγώ γιατί. Είπες τον εγώ θα δώσει. Θα δίνεις, ναι. Και δεν έχει δώσει ψηλή. Ναι, ψηλή, αλλά εγώ είμαι έρχεται, δεν είμαι Ηρακλής. Εγώ επειδή ψηλή κοντή, τον κόσμο, ναι, να έρχεστε, ναι, κάθε μήνα να σα δίνω. Ναι, ήρθε κανένα, σου δίνω κάθε μήνα. Δηλαδή πρέπει να έρθουν κιόλα. Γιατί πρέπει να δώσω εγώ τα λεφτά, πρέπει να πάω εγώ να τα δώσω. Το λοιπόν. Κάνεις και διαφήμιση και αλλαγιδάς κιόλας. Αλφα Μητρία Κενό. Ναι. Πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-344. Για 10 διπλές προσκλήσεις για την avant premiere του Bruce Willis. Πάμε σε διάλειμμα και επαναρχόμαστε αμέσως μετά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Τα έμαθες. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο έχουμε μονά ησυχά. Τι, έβαλα δακτύλιο και στη Θεσσαλονίκη? Όχι, θα κυκλοφορούμε τα αυτοκίνητά μας κανονικά, μόνο όπου θα τα παρκάρουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Γιατί? Γιατί είτε έχεις μονά είτε ζυγά, μπορείς να κερδίσεις έως 10.000 ευρώ μετρητά. Στις νέες κληρώσεις που χαρίζουν έως 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση κάθε Παρασκευή και Σάββατο και στις 2 μέγα κληρώσεις 23 και 24 Μαρτίου έως 20.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Έχουμε φυσικά και τις έξτρα κληρώσεις που χαρίζουν 3.000 ευρώ μετρητά σε έναν τυχερό τις ίδιες ημέρες. Ώρες κληρώσεων 12.30 και 1.30 το βράδυ. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Προσοχή! Μην αρχίσετε το μαγείρεμα αν δεν ακούσετε τις νέες προσφορές του Κρεοπολίου Ελληνικών. Από 28 Φλεβάρι έως 13 Μάρτι, μπριζόλα χοιρινή με οστό 3,39 το κιλό. Λουκάνικο χωριάτικο 3,69 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος και τηγανιά κοτόπουλο μαρινάτι μόνο 4,99 το κιλό. Κιμάς νεαρό ζώο βόιο 5,99 το κιλό. Κρεοπολία Ελληνικών. Τώρα και με νέο συνεργαζόμενο κατάστημα στο Ελευθέριο Κορδελιό. Αριστοτέλους 6 Μεζακίνθου. Κρεοπολία Ελληνικών. Φθηνά και ποιοτικά. Αν θέλεις να έχεις ένα αυτοκίνητο πάντα προσεγμένο, custom design. Premium Car Styling. Αλλαγή χρώματος. Car Wrapping. Επαναφορά χρώματος. Κεραμική προστασία. Αντιλιακές μεμβράνες. Βιολογικός καθαρισμός. Custom Design. Μακρυγιάννη 106 με περιφερειακό Άνω Ηλιούπολη. 2310-201-202. Custom Design. Premium Car Styling. Μέλημά μας. Οι γλυκές στιγμές της ζωής. Μέλι Κυψέλη. Το ελληνικό μέλι από τις πιο εκλεκτές ποικιλίες. Μέλι Κυψέλη από άνθη και κονοφόρα. Μέλι Κυψέλη. Μια γλυκιά ιστορία από το 1958. Από τη Ρεγκίνα Φούτς Κουραντίδης.
Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις, πρωινό. Ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις. Στο βουνό. Αν θέλεις. Να κυνηγήσεις. Αν θέλεις. Να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρ. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρης. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο μεϊμάρης.com. Όλε! Στην Ισπανία όλοι ζουν στο ρυθμό του ποδοσφαίρου. Γι' αυτό η Cosmote TV και η La Liga Santander στέλνουν έναν τυχερό συνδρομητή μαζί με ένα άτομο της επιλογής του στο συναρπαστικό εκτός έδρας αγώνα της Real Madrid ενάντια στη Μάλαγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Στείλε Cosmote TV στο 19129 και ετοιμάσου για την απόλυτη ποδοσφαιρική εμπειρία. Cosmote TV. Χρέωση 11 λεπτά ένα SMS. Όρη συμμετοχής στο cosmotetv.gr. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ η γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γκαραζόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως σε επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ η γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Ρε εσύ, μήπως πέρασε η ώρα? Δεν την είδα. Το Days to Delicious. Ανοιχτά 24 ώρες. Today's keeping the city alive today. Σακαλάκο μου, είσαι ανασφάλιστος? Τρως γκολ από τα αποδυτήρια. Τώρα παίξε έξυπνα και κάνε τρίμηνη ασφάλεια αυτοκινήτου στην Anytime και πλήρωσε όπως θες, ακόμα και με μετρητά. Κάλεσε τώρα στο 801-11-30.000 ή μπες στο www.anytime.gr. Anytime. Είναι ωραίο να μπορείς. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε. Αυτό είναι Φραγκφούρτης, α, τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή ό,τι άλλο χρειάζεται από Κλειδαρά. Ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε μπορεί να σας δώσει λύση ο Κλειδαράς στο 85-27-27. 9.55 και είναι το μήνυμά σου στο 54.340, Μετρόπολης 95.5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook και υπενθυμίζω ότι έχουμε 10 διπλές προσκλήσεις για την avant premiere του Bruce Willis την Τετάρτη που μας έρχεται 7.30 στο Οντεόν Μακεδονία. Η ταινία είναι το Death Wish, είναι η νέα περιπέτεια του Bruce Willis. Πρώτη εσείς θα τη δείτε με ένα απλό μήνυμα α3 κενό. Πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-344. Λοιπόν, τελειώσαμε το χθεσινό παιχνίδι. Ξέρω εγώ, εσύ τι λες. Εγώ λέω τελειώσαμε. Μπράβο. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Πώς? Προχωράμε παρακάτω. Ναι. Έγραψε χτες ο κύριος Γαβαθιώτης. Τι είναι αυτός? Αρθρογράφος του Ολυμπιακού. Ωραία. Λοιπόν, ότι η εθνική Ελλάδος, ναι, από τη στιγμή που θα αγωνίζεται στη Θεσσαλονίκη, ναι, πρέπει πλέον στην Εθνική Ελλάδος να μην συμμετέχει κανένας παίκτης του Ολυμπιακού, ναι, από τα μπαμπίνο μέχρι τους άντρες. Ωραία. Δηλαδή σε όλα τα τμήματα. Ναι. Ας παίζουν, λέει, με τους πέλκες, με τους καπίνους και για δυο. Δηλαδή αισθάνεται ότι αδικεύουν τον Ολυμπιακό. Καθόλου. Και κάνει πόλεμο στην Εθνική. Όχι. Δηλαδή, το ακούσαμε και αυτό. Πες μου εσύ.
Ο Γαβαθιώτης καταρχήν είναι χοντρός. Που σημαίνει ότι το λίπος που έχει στο κεφάλι του δικαιολογεί αυτά που λέει. Πρώτον. Δεύτερον. Ο Γαβαθιώτης κάνει το ίδιο που κάνουμε και εμείς εδώ με την Εθνική, που Εθνική Αθηνών κτλ. Τώρα αντιστρέφεται. Δεν είπαμε κανένα παίκτη να μην πάει να παίξει. Λαϊκίζει. Δεν είπαμε κανένα παίκτη να μην πάει να παίξει. Ρεκόκκινε. Έχει διαφορά. Λαϊκίζει για να πάρει προς το μέρος. Κάνει το παιχνίδι του Μαρινάκη. Mm-hmm. Δηλαδή, μας κυνηγάνε οι Σιριζέοι, μας κάνουν πόλεμο και καλύπτει κατά κάποιο τρόπο την αδυναμία του Ολυμπιακού. Ό,τι κάναν τόσα χρόνια οι Παοξίδες, καλύπτοντας την αδυναμία του ΠΑΟΚ. Έβγαινε ο ΠΑΟΚ 25 βαθμούς από τον Ολυμπιακό, γράφαν οι άλλοι, μας κλέψαν το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ ήταν 7 βαθμούς, 5 βαθμούς πίσω, δεν ακούγαμε τίποτα. Μας κλέψαν το πρωτάθλημα. 30 βαθμούς μπροστά ο Ολυμπιακός. Ναι. Είχαμε πρόεδρο στην ΕΠΟ τον Γκαγκάτσι, τον ΠΑΟΞΙ. Έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα με 30, ο Ολυμπιακός με 30 πόντους διαφορά από τον ΠΑΟΚ. Έπαιρνε ο ΠΑΟΚ κάτι ψίχουλα εκεί να βγει με τη Λάρισα και τον Άρη ή τον Ηρακλή που ήταν δυνατή τότε τέταρτος. Ναι. Ήταν βολεμένη η κατάσταση. Τώρα κλαίει ο Γαβαθιώτης. Δηλαδή ο Γαβαθιώτης ουσιαστικά παίζει το παιχνίδι του μεγαλομετόχου του Ολυμπιακού, ο οποίος ψάχνει να βρει άλοθη. Ναι, ρε φίλε. Ό,τι έψαχνε να βρει άλοθη ο ΠΑΟΚ τόσα χρόνια με τους γούμενους, τους παγώνιδες, τους μπατατούδιδες και όλους τους μετρίους. Και ψάχνει να βρει τώρα ο χοντρός. Η οπτική γωνία είναι η οπτική γωνία δική μου. Η οπτική γωνία είναι η δική μου, είναι διαφορετική. Εσύ οι γωνίες δεν έχεις. Εσύ βλέπεις οβάλ τα πράγματα. Εγώ δεν θα πω, ναι, ούτε θα κρίνω τον άνθρωπο Γαβαθιώτη. Ναι. Είναι στην κρίση. Τι διαφορετικό κάνατε εσείς που πηγαίνατε στα καυτά τζόγλια και στα. Ένα λεπτό, ρε κόκκινε. Τι διαφορετικό κάνει ο Γαβαθιώτης από αυτό που κάναμε εμείς όταν πήγαμε στην εθνική ομάδα στο Καριλάο και στην Ντούμπα και πατούσαμε πέτρα στους Αθηναίους παίκτες. Εσύ μίλησες, μπορώ να μιλήσω. Τι να μιλήσεις, εσύ θα πεις λάθος. Άσε, θα το πω εγώ που είναι σωστό. Τι να πεις εσύ, θα πεις το λάθος. Θα πεις ότι ο Γαβαθιώτης. Μπορώ να πω αυτό που θέλω. Όχι. Ο Γαβαθιώτης γράφει ό,τι γουστάρει. Ναι. Και καλά κάνει. Ναι. Τσιμπάς εσύ, τον κάνεις διαφήμιση. Δικαίωμά του. Τσιμπάς εσύ, τον κάνεις διαφήμιση, θα τον ψάξουνε. Εσύ πες ότι τον κάνουν διαφήμιση. Τον κάνεις διαφήμιση, ρε κόλτη. Εσύ πες ότι τον κάνουν διαφήμιση. Εγώ κρίνω το γραμμένο, το κείμενό του, αυτό το οποίο βλέπω. Δεν με ενδιαφέρει. Ποιο γραμμένο, ρε. Όλο το γραμμένο τον έκρινα εγώ προηγουμένως. Όλο το υπόλοιπο δεν με ενδιαφέρει, αδιαφορώ. Ναι. Λέω λοιπόν ότι αυτό, ναι, είναι, ρε φίλε, κατάντια. Ναι. Δεν μπορούμε να μιλάμε, δηλαδή το ακούσαμε και αυτό. Ναι. Να λέει τώρα ο Ολυμπιακός ότι, ναι, είναι αδικημένος, ναι, ναι, και επειδή είναι αδικημένος, ναι, ναι, πρέπει οι παίκτες του να μην παίζουν στην Εθνική. Λοιπόν, όλα αυτά φαίνεται ότι ο Μαρινάκης κουνάει το μαντίλι, γιατί ένας παίκτης που θα παίξει στον Ολυμπιακό και στην Εθνική πουλιέται πιο εύκολα. Εντάξει, αυτά είναι λακαμίες των Αθηναίων, διότι οι Αθηναίοι αυτή τη στιγμή, οι Πειραιώτες, νιώθουν ότι χάνουν την ΕΠΟ. Σε δύσκολη θέση. Χάνουνε, ουσιαστικά δείχνει ότι ο Μαρινάκης φεύγει από τον Ολυμπιακό. Είναι δηλαδή ο σύμπαρον και ψάχνει να βρει δικαιολογίες, έτσι πιστεύω εγώ. Ψάχνει να βρει άλοθη, έχει τα γιουσουφάκια του, να πούμε, τους Γαβαθιώτηδες και τους άλλους, οι οποίοι παίζουν το παιχνίδι του, αντί να βγει ένας και να πει, ρε παιδιά, εμείς δεν τα κάναμε καλά τα πράγματα φέτος, πουλήσαμε ένα καρό παίκτες και φέραμε, να πούμε, τις Ντακώτες και χάσαμε και την ΕΠΟ γιατί ο άλλος έδινε τα κουρασάν και επειδή και ο Μελισανίδης που δεν δίνει κουρασάν είναι μόρτης μέσα στην πιάτσα, να πούμε, χάσαμε και αυτόν, πήρε και αυτό στη δύναμη. Αντί να κάνουν λοιπόν μια κριτική, όπως θα έπρεπε να κάνουν κριτική τόσα χρόνια και στον ΠΑΟΚ, που βγαίναν τέταρτη και πέμπτη και λέγανε μας κλέψαν το πρωτάθλημα, παραμύθια της Χαλιμάς, έτσι παραμύθια της Χαλιμάς λέει και ο Γαβαθιώτης. Εγώ λοιπόν που δεν μ' αρέσει να ακούω παραμύθια της Χαλιμάς ούτε εκ των Βορείων είτε εκ των Νοτίων, τοποθετούμε έτσι όπως τοποθετούμε. Εσύ θες να δεις άλλη γωνία, δες άλλη γωνία. Άλλο θέμα. Πάμε πάλι. Το κείμενο. Εσύ λόγο, εσύ λόγο. Συντάκτη. Συντάκτη και το κείμενο. Του κάνεις και διαφήμιση. Του ακούει 500.000 κόσμος. Του κάνεις και διαφήμιση και καλός λακαμάς είσαι. Και πάμε και στα υπόλοιπα θέματα. Άτε. Γιατί εσύ μυαλό δεν βάζεις ποτέ. Αυτό είναι διαφήμιση. 60 κιλά το κεφάλι. 200 γραμμάρια το μυαλό. Δεν θα βγάλουμε άκρη τώρα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Άντε, τελείωνε. Πάμε. Τα αυτιά σου θα τα μείνουν. Βρε τα αυτιά μου στη θέση θα μείνουν. Θα μείνουν στη θέση. Τελείωνε, χοντρούλη τώρα. Πάμε, βάλει την τετάρτη. Πήπε για τη Λάρισα. Είπε, είπα εγώ, υποτίμησε η ΑΕΚ. Υποτίμησε η ΑΕΚ τη Λάρισα. Γι' αυτό και έχασε το παιχνίδι. Πίστευε. Πήπε για τη Λάρισα. Πήπε για τη Λάρισα. Έτσι πήγε. Πίστεψε λοιπόν η ΑΕΚ ότι δεν θα χάσει το μάτς. Με εντεκάδα τέτοια, με Κλωναρίδη σεντερφόρ, με Μπακασέτα εξτρέμ και με δυο βόδια. Ηθικό δίδαγμα, ναι, μην υποτιμάς τίποτα και κανέναν. Εντάξει, καλά να πάθει. Εγώ χάρηκα που έχασε, γιατί όταν υποτιμάω και πάω σνόπ, αυτά παθαίνω. Χάρηκες γι' αυτό. Ναι, γιατί το σνόπ δεν το γουστάρω. Αν είχες βάλει 100 ευρώ στίχημα θα χαιρόμουν. Όχι, κόκκινα, αν είχα βάλει και για την τσέπη μου δεν χαιρόμουν. Χάρηκα όμως γιατί ο σνόπ
πρέπει να τιμωρείται. Εγώ στη ζωή μου δεν γουστάρω τους Δίδεν και τους Σνόπ. Το κατάλαβες. Ναι. Πάμε παρακάτω. Okay. Άντε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα ήσουν πολύ αισιόδοξος για δημόσιες σχέσεις ομάδων και για αποτελέσματα ομάδων οι οποίες κινδυνεύουν. Ναι. Ούτε το ένα χατήριο έγινε, ούτε το άλλο. Ναι. Που σημαίνει τι. Μισόλεπτο. Μισόλεπτο. Δεν είπα ότι σημαίνει κάτι. Κάτι σημαίνει αυτό. Ούτε στην Ξάνθη έγινε το χατήριο σου. Ναι, ναι. Ούτε στο Αγρίνιο. Πολύ ωραία. Δηλαδή η Ξάνθη έπαιξε για την πάρτη της. Ναι, ναι. Και ο Πανετολικός έπαιξε για την πάρτη του. Και μάλιστα υπήρχε πανό. Αν θυμάσαι, είχαν επικοινωνήσει με την εκπομπή φίλοι του Πανετολικού. Δεν θυμάμαι. Είχαν επικοινωνήσει και είχαν πει, παιδιά, επειδή έχει βρωμήσει και εδώ, να ξέρετε ότι εμείς δεν χαριζόμαστε σε κανέναν. Ποιοι είναι αυτοί, οι οπαδοί. Ναι. Εάν πάρει κανένα μεροκάμα το οπαδό και του πούνε παίξει το διπλό και θα βγει διπλό, θα πει εντάξει. Είναι στην απέξω ο παδό του Πανετολικού, οπότε εντάξει. Την ώρα του αγώνα το είχα. Βράσει την ώρα που τον Κυριακίδη. Ποιον Κυριακίδη. Τον Κυριακίδη, τον τερματοφύλακα του Πανετολικού. Ναι. Στο 91. Ναι. Όταν μπλοκάρει την μπάλα, ναι, από το παράλληλο γύρισμα. Ναι, ναι. Πώς πάνε και τον φυλάνε από πάνω στου παίκτε. Ναι, τον φυλάνε γιατί δηλαδή... δεν το παίξαν διπλό. Άμα το παίζαν διπλό, δεν τον φυλούσαν. Γιατί πολύ απλά, ναι, παίζαν για την αξιοπρέπειά του. Παίζανε για την αξιοπρέπεια. Ποιο μου λέει εμένα ότι δεν τα πήραν για να παίξουν για άλλον. Όταν, αν τα πήρε και αν κερδίσει, άξιο. Γι' αυτό λέω. Αν τα παίρνει για να χάσει. Άρα μπορεί να μην έπαιξε. Είσαι ανάξιο. Μόνο για την αξιοπρέπειά του, μπορεί να έχει και κάποιο άλλο κίνητρο να πούμε. Σε ρωτάει ο φίλος μου ο Γιώργος, λέει αν είναι 60 ευρώ, λέει, 60 κιλά το κεφάλι, πόσο είναι το σύνολο. Βάλε εσύ με το μυαλό σου. Επειδή δεν έχει τι να πει τώρα, αρχίζει να μπερδεύει τώρα. Τώρα έρχεσαι στο Facebook. Έχει τον καφέ, το Facebook. Ρεσί Ευθύμη, σε απασχολεί τι θα γίνει με του στρατιωτικού. Θα του κρατήσουν εκεί. Ποιου στρατιωτικού, τι λέει. Του στρατιωτικού που πιάσανε οι Τούρκοι γιατί χαθήκανε, θα του κρατήσουν. Ποιου πιάσανε. Δύο στρατιωτικοί στον Εύρο. Τι ήταν αυτοί, Έλληνες. Ναι, σε μια περιπολία από την Ομίχλη. Ναι. Περάσαν κατά λάθος μέσα από την Τουρκία και του λάβα. Πέσα σε περίπολο. Ωραία, τι θα γίνει τώρα. Θα του κρατήσουν οι Τούρκοι. Και τι θα του κάνουν οι Τούρκοι. Τι θα του κάνουν οι Τούρκοι. Θα τους έχουν για να πιέζουν για αυτούς εδώ τους πολιτικούς πρόσφυγες που ήρθαν εδώ πέρα. Ναι. Θα πιέζουν τώρα. Κρίμα τα παιδιά. Αυτό έχω να πω. Λυπήθηκες εσύ τώρα. Μάλιστα. Εντάξει. Δεν είμαι ούτε η μάνα τους, ούτε ο πατέρας τους. Άρα δεν ξέρω. Το... Λέω ότι αυτό που βλέπω, ναι, είναι να τους κρατάνε, ναι, ως μοχλό πίεσης για τους Τούρκους αξιωματικούς. Μάλιστα. Μα για τον Τούρκο. Έχεις να πεις κάτι άλλο. Ναι, έχω να πω κάτι άλλο. Πες. Όταν παίρνουν οι Τούρκοι εδώ πέρα, γιατί πατάμε εμείς καμιά χειροβομβίδα εκεί πέρα. Και οι Τούρκοι πιάνουν εκεί τους συλλαμβάνουν. Πάτησαν οι Τούρκοι καμιά χειροβομβίδα ή κάποια. Για άλλο λέω ρε παιδί μου. Όταν μπήκαν οι Τούρκοι εκεί πέρα μέσα στη Λέμβο εκεί που. Στα Ήμια. Στα Ήμια. Στα Ήμια είναι ελληνικά. Ελληνικότητα. Αφού είναι ελληνικά, πώς, γιατί δεν τους βαρέσαμε. Άρα γιατί είμαστε... οι Τούρκοι, ναι, δεν δέχονται τις συνθήκες της Λοζάνης. Φράσε τη διάβασε λίγο. Φράσε την Κοζάνη και τη Λοζάνη. Μπήκαν οι Τούρκοι μέσα εκεί. Είναι ελληνικά τα Ήμια, λες εσύ. Ναι, είναι. Η διεθνής κοινότητα τι λέει, είναι ελληνικά. Ναι. Η ουδέτερη ζώνη. Ναι. Ναι. Αμφισβητεί τη συνθήκη τη Λοζάνη. Μπράβο. Αφού είναι ελληνικά, γιατί δεν του κοπανίσαμε εμεί. Αφού αυτοί συλλαμβάνουν του δικού μα. Λοιπόν, γιατί θα σου πω εγώ. Γιατί εμεί είμαστε κοτάρε και οι Τούρκοι συλλαμβάνουν. Ναι, ναι, για λέγε. Γιατί οι Τούρκοι κάνουν τόσο του μάγκε και δεν υπάρχει αντίδραση. Ποια είναι η γνώμη σου. Εγώ άλλο σε ρωτάω. Γιατί πήγανε τώρα στην νότια τη Κύπρου και πήγανε. Όχι, πάει κουβέντα. Πήγανε. Πήδηξε, στην... πάει. Εσύ άνοιξε πάει. Κουβέντα. Εσύ με τον άλλον, γιατί πιάσαν του αστυνομικού, του στρατιωτικού. Πηξίδα δεν είχαν αυτοί να δουν εκεί που είναι. Και του έβαγε ο Μίχλη να πούμε. Πού πηγαίνανε δηλαδή, να βοσκήσουν τα πράγματα. Άμα σου δώσω μια πηξίδα, ξέρεις πού να βοράσουν όταν. Άμα με εκπαιδεύσει εμένα στο στρατό. Ρε τώρα μα, γιατί να δείξω πόσο βλάκα είσαι. Γιατί εγώ πάω μαλώσω με τον. Άμα σου δώσω τώρα μια πηξίδα, αζημούθιο ξαναβγάζει. Ζημούθιο. Αζημούθιο. Τι το αζημούθιο. Αυτό που βάζει τη φασολάδα. Τι το αζημούθιο. Με τι ζώο κάνω. Και αυτό μιλάει τώρα για το τι έγινε και για του Τούρκου. Ρε ούστα παδόρεκο πρόσκυλο! Και εσύ γιώτα 4 ήσουν κόκκινο. Γιώτα 3 ήμουν. Γιώτα 3. Γιατί δεν ακούω το δείξτε αυτή. Η πλατυποδία. Ποια πλατυποδία. Δεν είσαι πλατύπο. Ακόμα δεν. Η βλακία έχει κάποια όρια. Το ότι είσαι βλάκα. Σούχο βλάκα είναι γνωστό. Λοιπόν, μάθε για ποιο λόγο η Τουρκία κάνει του μάγκε. Ο Ερντογάν είναι αγκηδή σουλτάνο. Πατριώτη. Δεν σαν το. Πουλάει πατριωτισμό. Γιατί αυτό. Πατριώτη είναι τι. Δεν σαν τον Τζίπρα που μας έχει 400 ευρώ το μήνα, πατριώτησε. Δεν μου λες. Τι δεν μου λες.
Θες να ακούσεις ή να συζητάς. Κι ο άλλος πώς το λέγανε αυτό που σκότωσε τους δικούς μας, τις γιαγιάδες μας κτλ. Ο Κεμάλα τα Τούρκα, έτσι το λένε. Και αυτός πατριώτης ήταν. Τον αμφισβητείτε. Δεν άνοιξε καμιά πόρτα απ' έξω να περάσει εφιάλτη. Ο νέος Σουλτάνος λοιπόν. Ναι, ο νέος Σουλτάνος. Της Τουρκίας. Οι Τούρκοι έχουν πατριώτες, αυτό λέω. Τον αμφισβητεί τον Κεμάλα τα Τούρκα. Ναι, δεν ξέρω τι κάνει. Εγώ σου λέω. Μάθε λοιπόν τον αμφισβητεί. Δεν ξέρω τον αμφισβητεί, δεν ξέρω. Ναι. Μάλλον παρακολούθα. Το, μάλλον το ζηλεύει γι' αυτό λοιπόν. Τον αμφισβητεί. Ναι. Ναι, θέλει να γίνει πιο μεγάλο. Άμα θέλει να γίνει πιο μεγάλο. Οι Τούρκοι τώρα κάναν το λάθος με τον πόλεμο Σύρια. Ναι. Έχουν μέτωπα παντού. Ναι, ναι. Απειλούν τους Ιταλούς να μην κάνουν γεώτρηση. Ναι. Τώρα που θα έρθει ο έκτος στόλος και θα έρθουν οι Αμερικάνοι να κάνουν γεώτρηση, έτσι τι λες, θα κάνουν μαγκές οι Τούρκοι. Όπου το μαγκιά κάνει όπως, όπου τους παίρνει. Όπου μας παίρνει, ναι. Ο λόγος που τα κάνει όλα αυτά η Τουρκία ποιος είναι. Εσύ θα μου πεις. Ο λόγος που τα κάνει όλα αυτά η Τουρκία είναι γιατί πολύ απλά. Επειδή υπάρχει το ρώσικο μονοπόλιο στο φυσικό αέριο. Μάλιστα. Για να περάσει ο αγωγός από το Αζερβαϊτζάν, των Αμερικανών δηλαδή. Ναι, ναι. Θέλουν οι Τούρκοι μπαξίσι. Μπαξίσι, θέλουν. Λεφτά. Έτσι. Πατριώτες. Θέλουν να πάρουν λοιπόν τον έλεγχο. Μπράβο. Όχι, δεν είναι πατριώτες. Πατριώτες είναι. Θέλουν κονόμα, ρε. Κονόμα, βέβαια. Για το χρήμα γίνεται. Για την Τουρκία του. Για την ποια Τουρκία, βρε, για την κονόμα του. Για την κονόμα γίνεται. Για να τα οικονομήσει λοιπόν, σου λέει, θα περάσετε από εδώ. Ναι. Θα κάνετε γεώτρηση και δεν θα πάρω εγώ τίποτα. Σωστός. Τι λέτε, ρε. Τι θα είναι. Σαν τον Έλληνα λοιπόν, που πούλησε τα πετρέλαια και τα ουράνια. Όπως γινόταν επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ότι περνούσε από την Κίνα. Και ζητούσανε μερτικό. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Το ίδιο θέλουν και τώρα. Καλά, δεν κάνουν. Θα κάναν καλά αν ξέραν να διαπραγματευτούν. Ναι. Επειδή έχει χάσει την μπάλα. Ναι, ναι. Και επειδή αλλάζει το στρατηγικό. Πρέπει να πάρει λεφτά αυτό τώρα. Δεν πρέπει να πάρει. Φίλε, δεν είμαι των διεθνών σχέσεων για να αποφασίσω ότι πρέπει να πάρει. Τα ξέρει όλα. Πώς. Δεν πρέπει να πάρει. Όχι, εγώ σου απαντάω για το τι γίνεται τώρα. Ναι. Εμείς δεν θα έπρεπε να παίρνουμε και αυτά που βγάζουμε από εδώ κάτω. Δεν θα έπρεπε να παίρνουμε. Εμείς πρέπει να κάνουμε μαγιά τέτοιους πολιτικούς. Σουλτάνο να έχουμε κι εμείς. Θα ήθελες ένα Ερντογκάν στην Ελλάδα. Όχι. Α, δεν θα ήθελες. Όχι. Βέβαια, αφού σε κουμούνι του κερατά. Πού να θέλεις. Δεν είμαι κουμούνι, ρε φίλε. Που σε κουμουνιστάρα του κερατά. Δεν πού να το θες τον Ερντογκάν. Ε, πού να θες τον Ερντογκάν που είναι πατριώτης. Πάμε παρακάτω, λέγε. Δεν τα ξέρεις τα θέματα. Δεν μου λες. Λέγε. Πώς λεγότανε. Οχ. Οχ. Ο πρόεδρος ο οποίος καθαρίσανε ο Σαντάμ Χουσέιν. Πώς το βαφτίσανε, θυμάσαι. Πώς το λέγανε τον Σαντάμ Χουσέιν. Ο Σφαγίας Βαγδάτης, δεν το βγάλανε. Ναι, ωραία. Ναι. Μέχρι τότε ήταν ο φίλος μας. Ναι. Όταν πετούσε στους Κούρδους αέριο μουστάρδας και σκότωνε κόσμο. Ναι, ναι. Ήταν φίλος των Αμερικανών, δεν ξέραν τίποτα. Έτσι. Τίποτα. Όταν μετά χάλασε η μπουγάδα και χάλασε η μοιρασιά, έγινε ο Σφαγίας Βαγδάτης. Έτσι, για πώς θα γίνει. Κατάλαβες. Όποιος συμφέρει. Όσο ήταν φίλος τους. Ο, πώς το λέγανε ο άλλος ο τρομοκράτης, ο Σάμα Μπιν Λάντεν, ήταν όλα καλά. Μετά τον καθαρίσανε. Σε αντιαμερικάνος εσύ τώρα, δηλαδή. Όχι, ρε φίλε, λέω τα γεγονότα. Μπορείς και μη δώσει εντολή λοιπόν. Και σε βάλουν και όταν πέντε τώρα. Μην κάνεις βλέπεις μάτια. Τώρα, σε ποιον να δώσει εντολή. Μη δώσει εντολή στους Αμερικάνους. Γιατί εσύ να δώσει εντολή στους Αμερικάνους. Σύμμαχος δεν είμαι κι εγώ. Λοιπόν, όταν περνάγανε από εδώ να βομβαρδίσουν τη Ιουγκοσλαβία, να πούμε εδώ, δεν περάσανε όταν έμπαινε φρέντο εσύ στο ηλιοφόρο Νίκης. Λοιπόν, έκανε το παλικάρι, ό,τι φίλοι μας οι Ιουγκοσλάβοι. Ό,τι... Πήγαν οι κομμουνιστές και οι αντίστασοι ποια ήταν. Αλλάξαν το σήμα, λέει. Αλλάξαν την ταμπέλα. Πάνε στα θέματα τα ποδοσφαιρικά, ρε Χαϊβάνη. Κατάλαβε τώρα. Άντε, κατάλαβα, ναι, τώρα που τους χαλάει την πουγάδα ο Ερντογάν, ένα βράδυ θα ακούσεις για τον Σουλτάνο, τον τρελό, θα τον βαφτίσουνε. Ναι. Κάπως. Ναι. Και? Και θα βάλουν ένα ανδρίκελο δικό τους για να κάνουν τη δουλειά τους. Ο δικός μας τι κάνει εδώ. Εδώ έχουν πολλά ανδρίκελα. Έχουν πολλά ανδρίκελα. Το κατάλαβες. Πολλά ανδρίκελα. Πολλά ανδρίκελα. Ναι. Θα ήθελες ένα Ερντογάν όμως. Όχι. Δεν θα ήθελες. Τσίπρα θέσεις. Ερντογάν λέγεται. Ούτε Τσίπρα θέσεις. Τσίπρα θέσεις. Εγώ θέλω ένα πατριώτη. Πώς, ένα όνομα. Ο οποίος θα αγαπάει και την Ελλάδα. Δεν βλέπω κάποιον. Ένα πατακόνα είχαμε τότε. Αφού είσαι πατριώτη. Πλάκα σας κάνει ο Ολυμπιακός και ο Μαρινάκης. Μέχρι να περάσει ο καιρός να ξεκουμπιστεί ο Ξύριζα. Μετά να τρίβεται τη σύμπλα σας και θα ξυπνήσετε. Μπορεί. Όνειρα του 9.34. Όνειρα. Κωστή, καλά τα είπες για τους πιερείς. Κάτω από 5 κουρασάν δεν πήρε κανείς. Υπήρχε μεγάλη πείνα. Την καλησπέρα μου και στους δυο σας. Οι λιγούριδες στην πιερία. Βρωμολισάνε τα χνότα τους. Ναι. Παρακάτω. Λέγε. Λοιπόν. Την προηγούμενη εβδομάδα έβλεπες να γίνεται γκέλα και γκέλα δεν έγινε. Από εκεί ξεκινήσαμε και επειδή έχω μάθει να είμαι ψύχρεμος. Λοιπόν, δεν έγινε γκέλα. Ούτε στην Ξάνθη, ούτε στα Πηγάδια. Λογικό ήταν να γίνει. Ούτε στο Αγρίνιο. Δεν έγινε. Λογικό ήταν να γίνει. Τώρα αυτή τη βδομάδα παίζει. Καίγεται ο Απόλλων Σμύρνης. Υποδέχεται τον Πανετολικό. Ωραία. Καίγεται. Λεφτά έχει. Καίγεται η Λαμία. Λεφτά έχει. Να τελειώσω. Καίγεται η Λαμία. Καίγεται η Λαμία. Η οποία πάει μέσα στον Πλατανιά. Έχει λεφτά. Καίγεται η Κέρκυρα η οποία αποδέχεται τον Μπαζιάννα. Ναι. Βλέπεις να γίνεται κάτι. Ναι, βλέπω. Τι από τα τρία.
τις ομάδες του ΠΑΟΚ, την Κέρκυρα και τα Γιάννενα, βλέπω άσο. Θα το ρυθμίσουν εκεί, θα γίνει άσο. Κέρκυρα, Γιάννενα, άσο. Αυτό βλέπω. Ωραία, αυτό βλέπω. Ανάστα η λίμνη των Ιαννίων. Αρχίζει και βγάζει μπουρμπουλήθρες τώρα και να σου πω γιατί. Μας ακούν στα Γιάννενα τώρα και εκνευρίζονται και καλά κάνουν οι παγκουράδες. Και θα πάρουν τώρα ειλικρινά τα αυτοκίνητα και θα έρθουν να περάσουν από πάνω. Σιγά, μη. Ναι, όταν δηλαδή η Κέρκυρα δεν είναι καλή ομάδα. Όχι, λέω ότι θα κερδίσει η Κέρκυρα. Δεν έχει καλή ομάδα. Άμα παίξει τα ίσια δεν κερδίζει. Καλή ομάδα. Στα ίσια δεν κερδίζει. Δεν κερδίζει, όχι. Τα Γιάννενα. Και τι δεν μπορεί. Εδώ κέρδισε η Λάρισα την ΑΕΚ. Ρε αγόρι, καταλαβαίνεις τώρα τι λέει η λογική. Η λογική λέει ότι τα Γιάννενα που τις ποδάρες τους τις ανοίγουν φαρδιά πλατιά. Εντάξει. Και άμα θέλουν θα να βαράω κι εγώ μαζί σας, ναι. Παγουράδες. Κι εγώ μαζί σας. Όταν τα Γιάννενα έχουν. Σουλτάν με ρε μεν. Ναι, άκουδα τώρα να μάθεις να κάνεις κριτική. Ναι, ναι. Όταν τα Γιάννενα ανοίγουν τις ποδάρες, θα τις ανοίξουν και στην Κέρκυρα. Αυτό λέω εγώ. Άνοιξε ο Πετράκης τις ποδάρες του και θα περάσει ο Μαντζουράκης από εκεί. Πάρα κάτω. Λαμία. Έτσι. Τι Λαμία. Η Λαμία μπορεί. Η Λαμία. Έχει λεφτά ο Πανουριάς. Όταν ήταν να πάει στα Σέρας και στον Εύωσμο, τα έδινε τα λεφτά. Τώρα τι κάνει. Ας δώσει και εκεί. Τώρα τι έγινε. Άκου εμένα τι σου λέω. Ο Πανουριάς λεφτά έχει. Όταν πέραγε στα Σέρας τους Λιγούριδες των Σερών, γιατί και εκείνοι Λιγούριδες είναι, και Λιγούριδες και άλλοι στον Εύωσμο. Μην τα ανοίξω το ρημάδι. Άστο τώρα. Τα λιγούρια στον Εύωσμο και τα λιγούρια στις Σέρες. Δηλαδή πέρσι είχε και τώρα δεν έχει. Ωραία, περίμενε. Τα λιγούρια. Πέρσι είχε τώρα δεν είχε. Εφόσον έχει θα περάσει. Αυτό λέω. Θα περάσει. Ναι. Ένα 50 τόσο λεπτό. Άκουρε, ρε αγόρι μου, η λογική τι λέει. Μέσα σε ένα χρόνο θα φτωχεύσει ο Πανουριάς. Ξαναλέω. Όταν τα λιγούρια του Εύωσμου τρώγανε προφιτερόλ. Και όταν τα λιγούρια των Σερών τρώγανε να πούμε πάστες, να πούμε φλόρες. Ναι. Άρα θα φάγει πάστες, τα. Πάστα φλόρα. Πάστες λέγεται. Φλόρες, πώς τις λένε. Πάστα φλόρα, ναι, λέγεται. Πάστα φλόρα. Άραγε λοιπόν που λένε οι παπάδε. Φλόρος εσύ. Ναι, εφόσον ο Πανουριάς τάγει, ασταχώς είναι εκεί κανένα γλυκό να περάσει. Άιτε, τελειώσαμε. Άρα λέω εγώ, στα τρία μάτς, διπλώ τη Λαμία και άσω την Κέρκυρα. Το τρίτο δεν το πιάνω. Πλατανιά. Πλατανιά Λαμία δεν παίζει. Ναι. Το Πανετολικό μέσα. Δεν το πιάνω. Πού παίζει ο Πανετολικός μέσα. Μέσα στη Ριζούπολη. Μέσα στη Ριζούπολη. Έχει ο φούρνος αυτός εδώ λεφτά. Έχει πολλά. Αφού τους εγκατέλειψε, τι έχει. Δεν τους παράτησε. Και ο Κοστούλας παράτησε τον Πανετολικό. Αλλά και ο Κοστούλας βγήκε από το όνομά του. Άσε τον Κοστούλα. Και ο Κομπότης παράτησε τον Λεβαδιακό. Άκουρε κοκκινή ουσία ποια είναι στην πραγματικότητα. Το ρεπορτάζ σου τι λέει. Του παράτησε ή δεν του παράτησε. Εγώ λέω τους παράτησε. Όχι, γιατί αν δεν τους παράταγε, θα έδινε στον Κάζα να φέρει 3 κιλά να πούμε γαλακτομπούρεκα, θα πήγαινε στην Ξάνθη και θα έπαιρνε διπλό. Δηλαδή εγώ λέω τους παράτησε. Φταίει ο Βεργέτ, φταίει αυτός εδώ που έχει τους φούρνους και δεν φταίει ο Καζναφέρης για την Ξάνθη. Ναι, φίλε. Ναι. Ξέρεις γιατί. Γιατί αν πάω εγώ και πω τον Μυροφορίδη, τράβα εκεί στις Σέρες να μου κανονίσει τη δουλειά και μου πει ο Μυροφορίδης να πάω, αλλά. 3 κιλά κουραβιέδες. Εγώ για να πάω θέλω κουραβιέδες, βενζίνες κτλ. Και του πω δεν έχω. Θα φταίει ο Μυροφορίδης ή αυτός που δεν το θέλει. Ο Μύρο είναι απλά, δεν θέλει τίποτα. Απλά γιατί σε κερδάει κανένα μου ήχηρε λιγούρι. Εμένα. Ναι, εμένα. Εγώ με τον Παύλο δεν έχω πιει ποτέ. Τρως και καλά φιστίκι εκεί πέρα. Λιγούρι και τον κάνει αβάντα. Η διαφορά μα πια είναι. Ότι εγώ δεν έχω βρεθεί ποτέ πουθενά μαζί του. Εντάξει, οπότε μπορεί να λύσω ότι θέλει. Έχω μιλήσει πάρα πολύ. Πάνε μια βόλτα με το Πορσαϊκό τώρα. Πάνε μια βόλτα με το Πορσαϊκό. Άμα τα βλέπεις τα λεφτά που από το Πορσαϊκό θα βούταγες. Λιγούρι, λιγούρι, έλα. Τελείωνε λιγούρι. Όνειρο να γίνω ο Σκρούζ Μακντάκ και να βουτάω στο χρηματοκιβώτιο. Δεν είναι κιβώτιο, κιβώτιο. Έκανα λάθος, Σαρδάμ. Έχεις δίκιο. Σαρδάμ και στο χρηματοκιβώτιο. Έχεις δίκιο. Άντε, πάρε τα θέματα. Και εσύ τις έκανες μικρός. Ρε παιδιά, με τους φαντάρους σας τα είπαμε. Λοιπόν. Θα κάνουμε πόλεμο επειδή μας πήραν τους φαντάρους. Θα πήγαινες για τα παιδιά. Με αυτή την κοιλιά θα πήγαινες. Για τα τέσσερα που είσαι. Πού να πάω, πες, να χάσω το Μετρόπολης στην Αθήνα, Τα σουτζουκάκια, τα σμυρνέικα εκεί που τρώω. Πού να τι πάω. Τι στοίχημα βάζεις ότι δεν είμαι για τα τέσσερα. Είσαι για τα τρία. Ότι έχω υπηρετήσει κανονικά με βολές, με τα πατήσει. Εγώ δεν ήμουν αφήνω τρώει το σώμα στρατού πλακόραφου μέσω του μπαμπά μου. Εγώ ήμουν στον Εύρο, στο Κουφόβουνο. Τι είσαι του μπαμπά μου? Εγώ δεν ήμουν μέσω του μπαμπά μου εδώ πέρα. Ναι. Μαγκιά του Φουσέφερ. Ναι. Εγώ δεν είχα μέσο. Δεν είχες μέσο. Ήμουν στο Κουφόβουνο. Αν πάει τι θα έκανε. Θα το εκμεταλλευόμουν και θα ήμουν εδώ. Α. Και με κατηγορείς από πάνω. Όχι, σε κατηγορώ γιατί είσαι πλατυπόδης και κουφός. Μα δεν υπάρχει ούτε πλατυποδία. Το ότι είμαι κουφός είμαι, ναι. Η πλατυποδία από κάτω. Αν δεν είμαι πλατυπόδης, τι κάνει. Θα φέρω εγώ ένα μερμήγκι από κάτω. Όχι. Να το πατήσει. Να πάμε σε γιατρό, το σκοτώσει. Να το γράφημα. Τι μας κάνει. Εμένα και εσένα, να πει ποιος έχει καλύτερο πόδι. Την καμάρα τη δικιά σου. Την καμάρα. Ναι. Άμα περάσει από κάτω αράχνη. Όχι, γιατί δεν πάμε. Και την πατήσει. Γιατί δεν πάμε, ρε φίλε. Την καμάρα να έχεις. Πάμε να κάνουμε. Πάμε όποτε θες. Πάμε. Πάμε, ναι. Γιατί και στο ξύλο κάνει το μάγκα. Γιατί. Πόσα δευτερόλεπτα σε ρίξω. Σε ρίξα κάτω, σα κάτω. Τι να σε κάνω, σε σκοτώσω. Σάφησα με τα σκόδη με πια στα φτιά.
Με σηκώθηκε και με πιάνε τα αυτιά. Έτσι όπως με πιάνε τα αυτιά. Δεν παρακαλούσε μη. Δεν παρακαλούσε. Θες πάλι τα ίδια. Τι βαράζεις, κοντά. Σου είπα όσο και να με χτυπάς. Δεν μου λες, θα σηκωθώ. Χρωματικότητες βγήκανε. Να ρωτήσω το συνέτερό σου. Γιατί δεν μιλάτε. Συνέτεριστε. Γιατί δεν μιλάτε. Προφανώς για να μην πέσει πριν. Ωα. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Μάγκα, ωραία τα είπες για την Πανατολικάρα. Οι Πανατολικοί δεν ανήκουν πουθενά σε καμιά από τις μεγάλες ομάδες. Την αλήθεια λέω, παιδιά. Τώρα, αν αυτό αρέσει. Τι κάνανε οι Πανατολικοί? Τι διπλά. Δεν ανοίγουν τα πόδια. Τι διπλά έχουν γίνει εκεί στον Πανατολικό? Δεν ανοίγουν τα πόδια του Πανατολικοί. Λοιπόν. Λέγε. Αν και ΑΕΚ λέει χθες το κέντρο ήταν πιο αργό και από επιτάφιο. Αϊντάρεβιτς, Μωράν και Μασούντ. Δυο αργοί και ένας γέρος. Φυσικά. Κόκκινο γι' αυτό λέω, τους υποτίμησε τους. Θα πρέπει η ίδια η Τουρκία να παραδεχθεί να δημιουργήσει το λεγόμενο κουρδικό κράτος. Mm. Πού να το δεχτεί η Τουρκία, παιδιά, τρελίστε. Κάτσε, θα κάνει τώρα πολιτική κουβέντα. Ο Ερντογάν είναι πατριώτης, μάγκες. Για την Τουρκία. Για την Τουρκία, για σένα θα είναι. Για σένα ήταν ο Πανταγός. Γρηγόρη, σε παρακαλώ μια ανακοίνωση. Το περασμένο Σάββατο κλάπηκε από τη Σταυρούπολη ένα λευκό Toyota Hias, μικρό φορτηγό με αριθμό κυκλοφορίας. Δεν υπάρχει Toyota Hias. HIAC. Δεν λέγεται Hias. Σιγά μη λέγονται και Δίας. Hias. Πώς λέγεται? Το Toyota Hias λέγεται. Ένα μικρό φορτηγό. Πες πώς λέγεται. Εσύ HIACE. HACE. Εσύ πώς το προφέρεις, φίλο? Hias. Φεύγω, παρετούμε. Hias. Τι Hias, ρε κόκκινε. Τι Hias και μη Hias, ρε. Τι δεν θέλω το δικαίωμα να μην το γνωρίζω. Έχεις το δικαίωμα μια φορά μην κάνεις σαρδάμ. Δεν είναι σαρδάμ. Πώς λέγεται, πες. Εσύ που κάνεις τον έξυπνο. Γιατί να το πω, ρε κόκκινε, θα πάρω εγώ προμήθεια άμα βρει αυτό το φορτηγό. Εσύ μπορεί να μην παίρνει, τι με νοιάζει εμένα. Δηλαδή θες προμήθεια από έναν μεροκαματιάρι ο οποίος έχασε το φορτηγάκι του. Τι είναι, μεροκαματιάρι. Τι είναι, ρε φίλε, δεν το βλέπεις. Από τη Σταυρούπολη. Δεν το βλέπεις. Και θέλεις να πάρεις από αυτόν λεφτά. Εσύ θέλεις να πάρεις 1000 ευρώ από την Καστοριά για να πας. Λοιπόν, ναι. Ο αριθμός κυκλοφορίας είναι Νίκος Ηρακλής Ελένη Νι Ήτα Ε 9032. Ναι. Φέρει λογότυπα με την επωνυμία Top Farmer. Top. Top Farmer. Τι είναι αυτό εδώ? Φάρμα, δεν ξέρεις τι είναι. Φάρμα είναι. Αυτός είναι ο καλύτερος Farmer δηλαδή. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, το Toyota Hias, παιδιά δεν ξέρω τη μάρκα αυτή, συγγνώμη, το μοντέλο αυτό. Αριθμός κυκλοφορία είναι λευκό. Νι Ήτα Ε 9032. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Hias. Δεν έχει. Σε ευχαριστώ, Παύλο Καπουκρανίδη. Πού να το ξεχάσει το Γρηγόρη το χαρτί. Με έπαιρνε με την καρέκλα, με σήκωνε και με πετούσε κάτω. Δύο μέτρα κτίνος. Μετά ψηλώσαμε, το σηκώναμε εμείς. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 3 και σίγουρα δεν είναι ώρα για 10. Γι' αυτό το Panadol Advance είναι μαζί σου κάθε στιγμή. Panadol Advance. Ζήτα το μπλε. Είσαι στο αμφιθέατρο. Δεν πέφτει καρφίτσα. Και ξαφνικά... Ούψ, όλα τα μάτια γυρνούν στη δική σου μεριά. Μάλλον αρρωσταίνεις, αλλά δεν βγάζεις τσιμουδιά. Για άμεση και αποτελεσματική ανακούφιση Panadol Advance. Με τεχνολογία OptiZorb. Ζήτα το μπλε. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Περιέχει παρακεταμόλη. Αντεδείκνυται σε άτομα με βαριά υπατική και νεφρική ανεπάρκεια. Όταν λαμβάνετε χρόνια σε μεγάλες δόσεις, πρέπει να παρακολουθείτε η υπατική λειτουργία. Έλα, φιλέ, θέλω χάρη. Θα με πετάξει στο αεροδρόμιο. Εσύ ακόμα υποχρεώνεσαι σε φίλους ή πληρώνεις μια περιουσία για τη μεταφορά σου στο αεροδρόμιο? Έχουμε τη λύση. Apollo Airport Parking. Άμεση εξυπηρέτηση, μοναδικές προσφορές. Με δωρεάν μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 2310-474041. Apollo για πάρκινγκ στο αεροδρόμιο. Apollo για ενοικίαση αυτοκινήτου. Apollo και ξένιασες. Μα πώς τα πετυχαίνεις έτσι όλα τα σαρακοστιανά? Πραγματικά πρέπει να μου δώσεις συνταγές. Μία είναι η συνταγή. Πάρε χαρτί και γράφε. Πρώτα πετάγεσαι στο Σκλαβενίτη. Ύστερα πηγαίνεις στα έτοιμα φαγητά. Διαλέγεις ό,τι πιάτο θέλεις, γυρίζεις, το αναθερμαίνεις στο φούρνο ή στο φούρνο μικροκυμάτων και απολαμβάνεις τέλεια σπιτικά σαρακοστιανά όπου και όποτε θέλεις. Εύκολη συνταγή. Επιλέξτε γεμιστά με ρύζι, χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι, κρυθαρότο με γαρίδες, σουπιές με σπανάκι, γίγαντες, ριζότα λαχανικών και δεκάδες άλλα πιάτα μαγειρεμένα από τους ανθρώπους του Σκλαβενίτη. Ποιότητα, ποικιλία και όλα τα παραδοσιακά νηστίσιμα τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό Κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσόν και Κολέτη. Σκλαβενίτης.
τόσο φθηνά όσο πουθενά. Γιατί είναι χαρούμενος ο Τάκης. Αγοράσαμε τα έπιπλα και τα ηλεκτρικά από την καρέκλα του σπιτιού, χωρίς να το σέρνω σε όλη την αγορά. Και μάλιστα χωρίς κόστος μεταφοράς. Από την all4home.com.gr. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. all4home.com.gr. Τα πάντα για το σπίτι. 2310-72-2028. all4home.com.gr. Prince Oliver. Final Sale. Έως 70%. Experience the Prince Oliver Trend. Στη Θεσσαλονίκη, Προξενού Κορομιλιά 48 και στο www.princeoliver.com. Must have Prince Oliver. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη Σίγμα καινή. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Τώρα μας προσέχουν ακόμη περισσότερο με μια σούπερ προσφορά από τη Ford στάθης. Πλήρης τεχνικός και διαγνωστικός έλεγχος του Ford σας για όλο το Φεβρουάριο. Δωρεάν. Διατηρήστε το Ford σας ασφαλές και σε άρεστη κατάσταση. Τους ξέρω και με ξέρουν. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 2394-0-256-05 ή στο fordstathis.gr. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Πώς πάει, ελέφαντα? Κρυωμένο σε βλέπω. Είναι βουλωμένη η μύτη μου. Τι να κάνω? Ρώτα τον υποπόταμο. Εζιξίν, το ρινικό σπρέι χωρίς κορτιζόνη που απελευθερώνει άμεσα τη βουλωμένη μύτη. Εζιξίν και αναπνέεις. Ρώτα τον υποπόταμο. Δεν χορηγείται σε παιδιά κάτω των 7 ετών. Να μην χρησιμοποιείται για διάστημα μεγαλύτερο των 7 ημερών. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Πω, ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω? Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. Injectionservice.gr. Γυναίκα. Κανείς δεν την καταλαβαίνει και κανείς δεν μπορεί μακριά της. Στα καταστήματα φορών τη φροντίζουμε καθημερινά και το αποδεικνύουμε με σούπερ διαγωνισμό για τη γιορτή της γυναίκας 8 Μαρτίου. Δύο τυχερές θα κερδίσουν από μία θεραπεία δερμοανάπλασης στο κέντρο αισθητικής Νύχη Νύχη. Πώς? Απλά κάντε like στη σελίδα 4ALL Stores και comment κάτω από τον διαγωνισμό τι αγαπάς περισσότερο στα καταστήματα 4ALL. Σε εμάς κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστή. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπο Σαμπατζόγλου, 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Τελικά, μόνο η μάνα που σε γέννησε σε καταλαβαίνει, Δημητράκη. Άλλο σέρβις. Και πρόσεξε, μόνο με 39 ευρώ. Τόσα δίνεις τη μανούλα σου για να σε φροντίζει. Τόσα έδωσα στη Μιτσουμπίση για να φροντίσει το Μιτσουμπίση μου. Έκανα σέρβις μόνο με 39 ευρώ. Σέρβις Μιτσουμπίση από τον ειδικό, μόνο με 39 ευρώ. Εγγυημένα, γνήσια ανταλλακτικά και με δωρεάν έλεγχο σε όλα τα συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου σου. Μάνα στο σέρβις η Μιτσουμπίση. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λέγεται το αυτοκίνητο, το μοντέλο, το μάθαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχα την καλοσύνη και μου το μάθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαρδάμ και στα μάξι έκανε. Όχι, δήλωσε ότι δεν ξέρω ποιο είναι το μοντέλο και το πρώτη φορά το ακούω. Ναι, εσύ και από Τζάγκουαρ και πάνω, Είμαι υποχρεωμένος να το γνωρίζω. Ναι, είσαι υποχρεωμένος. Εσύ γιατί το ξέρεις?
Τι εγώ είδα. Εγώ δεν κάνω τον έξι μέσα στο Facebook. Εσύ γιατί. Κάνω τον καλό. Δεν κάνω τον καλό. Γιατί δεν το ξέρες. Αφού κάνεις τον έξι. Εφόσον δεν το ξέρω, δεν θα το έλεγα. Χάι, σφάι, πάει, ζάι. Το διάβασα. Ναι, λέω, παιδιά, δεν ξέρω πώς το σκέφτεσαι. Λάθος το διάβασα. Και είχαν την καλοσύνη και μου είπατε. Ναι. Με το ζόρι να έχουμε πρόβλημα. Α πάρει το δεντροπότα μα το βρούνε. Τι θες λοιπόν, να κάνω. Ναι. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Αν μπουν εκεί μέσα, αν σε ένα λεπτό αρκεί να έχετε μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Επίσης μπαίνετε στο www.listopart.gr. Υπάρχει ένα τεράστιο παζάρι ανταλλακτικών. Όπου μπορείτε να βρείτε το δικό σας ανταλλακτικό και φυσικά όλες οι μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ. Μάλιστα. Αλφα Μητρία κενό Πρεμιέρ ονοματεπώνυμο στο 54340. Μετρόπολης 95,5 γράφετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Στο Αλφα Μητρία κενό Πρεμιέρ ονοματεπώνυμο στο 54340 έχουμε 10 διπλές προσκλήσεις για την Αβάν Πρεμιέρ του Μπρους Γουίλις. Άντε, τελείωνε. Κοντά μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων η Σκόντα Εσκιάδης Παροδήμος, η οποία για αυτή την εβδομάδα έχει μία ακόμη μεγάλη προσφορά. Τι έχει? Το σέρβις αυτοκινήτου για τα αυτοκίνητα με κινητήρα φυσικού αερίου με 70 ευρώ τελική τιμή και δώρο κουπόνι 10 ευρώ φυσικό αέριο για να φουλάρει το αυτοκίνητο. Στην τιμή περιλαμβάνονται γνήσια ανταλλακτικά, επώνυμα λάδια, η εργασία και φυσικά και το ΦΠΑ. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο ή στο 2310-596-676. Ένα τσιγάρο. Οι 5 γραμμές είναι κατηλημμένες. Αν βλέπω διπλό στο Καραϊσκάκι, καθόλου απίθανο να κερδίσει ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι, αλλά πολύ δύσκολο. Πάμε. Ναι. Ναι, εγώ είμαι. Ναι. Στο 516 ήμουνα, Βασίλη, στο Κουφόβουνο. Ο Κουφός στο Κουφόβουνο πήγε. Έλα, φίλε. Ναι, μ' ακούτε. Ναι. Άγγελος Αριανός. Γεια σου, Άγγελε. Πήρα να πω για τους στρατιωτικούς ένα πράγμα μόνο. Θεωρώ ότι το σκηνικό αυτό μοιάζει στημένο. Δηλαδή μπήκαν και τους αρπάξανε. Φίλε, ναι, θα σου πω και το γιατί. Υπάρχει περίπτωση να κάνει περίπολο αξιωματικός. Εγώ αυτό δεν το έχω δει. Φίλε, για κάτι που δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να το πω. Γνωρίζω, μόλις τώρα μιλούσα με ένα φίλο μου στρατιωτικό μόνιμο και με λέει το πολύ να κάνει ΑΕΔ και το πολύ αξιωματικός υπηρεσία σε κανένα φυλάκιο. Πού είδαμε αξιωματικό να κάνει περίπολο. Δεν μου λες. Οι δόκιμοι κάνουν περίπολο, ναι ή όχι? Οι δόκιμοι? Ναι. Εγώ στο στρατόπεδο που ήμουνα δεν κάνανε. Λάθος κάνεις, φίλε. Κάνουν. Στο στρατόπεδο που ήμουνα. Ναι, σου λέω, κάνουνε. Κάτω στο ποτάμι κάνουνε μια χαρά. Ήταν ένας δόκιμος και δύο στρατιώτες. Πάντα. Τουλάχιστον. Ήταν δόκιμος. Τουλάχιστον ήταν πριν από 30 χρόνια που ήμασταν εμείς, φαντάρι. Εσύ Σκοπιά φύλαξε το δόκιμο. Βεβαίως. Πού, θαλαμοφύλακα? Αυτός που πιάσανε. Πού ήσουν, στο θάλαμο? Σκηνοφύλακα πού ήσουν? Το γαλετοφύλακα πού? Πού ήσουν? Ευνή είχα, αν σε ενδιαφέρει. Τι ευνή? Το όπλο μου ήταν ευνή. Ευνή ήταν το όπλο. Μπορείς να το σηκώσεις το όπλο. Ευνή. Με τη ξυφολόγια μέσα. Και μετά από 30 χρόνια το λύνω και το δένω πολύ πιο γρήγορα από ό,τι φαντάζεσαι. Άμα έκανα σάντουις μπορεί. Το όπλο λίγο δύσκολο. Εσύ, να πω κάτι τελευταίο. Ναι, λέγε. Εσύ ένα όπλο είχες και το χαμένο. Το ψάχνω όλο το τρίτο σώμα. Άντε μην ανοίξω το σώμα μου. Έραν το που λες. Ναι, φίλε. Εχθές με έκοψε απότομα και δεν πρόλαβα να πω αυτό που είπα. Συγγνώμη, είναι ζώο, ρε φίλε. Ναι, δεν πήρα πατήματα από τον ευγενέστατο κύριο που είναι δίπλα. Κατά, τίποτα δεν έμαθα από μένα. Σωστά. Εγώ να ακούω λίγο. Για λέγε. Πέφτει ο Πλατανιάς, ο Ερυθρόλευκος. Ήτανε. Λοιπόν, θα ήταν. Σου πω σε 40 δευτερόλεπτα για τον Πλατανιά. Μου λέει ο Παράζος στην Καστοριά. Εμείς λέει κάναμε αυτά που μας είπε ο Πάο και ο Ιβάν λέει δεν μας έδωσε ένα μπέκ, δεν μας βοήθησε καθόλου. Κλείσε επόμενη γραμμή. Έκανε βλακεία λέει ο Ιβάν, δεν μας βοήθησε καθόλου. Πάμε παρακάτω. Δεν φταίει δηλαδή, δεν φταίει εσύ που τον έκανε στην χειραψία. Okay. Τι να τον κάνω εγώ. Αφού με έκλεισε το σαμάξι, το δικό μου έκλεισε. Έκανε χειραψία, πάει ο Απόλλων. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Καλησπέρα παιδιά, γεια σου. Εγώ είμαι. Ναι. Έλα Κώστα λοιπόν, πληροφορία ήμουνα χθες στο Λάρισα, εκεί ήμουνα. Ναι. Πάμε να μπούμε εκεί στα επίσημα μέσα. Ξέχασα να σου το πω πληροφορία και ήθελα να το πω μόνο στην εκπομπή σου. Ναι. Ξαφνικά μπούμε εκεί στα επίσημα, πλακώνονται έξω εκεί, κανένα 12 άτομα, 10. Ήταν κάτι 5-6 εκπρόσωποι ομάδων και 6-7 μανατζαρέοι. Πάμε να χωρίσουμε. Λέω τι έγινε, ρε παιδιά, λέω τι σημαίνει. Τσακωνόταν για τον Αϊντάρεβιτ, τον Μωράν και τον Κλωναρίδη. Ναι, ποιο θα τον πάρει, έγινε, ναι. Έγινε μεγάλη μασαρία, σου λέω Κώστα, πονώντας το ξύλο. Ναι. Και ένα δεύτερο που ήθελα λίγο να μου πει. Ο Ζαχαριάδης, έτσι λέγεται το διαιτητής. Ποιος Ζαχαριάδης? Πραξιτέλης Ζαχαριάδης. Ο Πραξιτέλης Ζαχαριάδης, αυτός δεν ήταν ο διαιτητής. Ναι.
σαν σερβιτόρος για βρικόλακες είναι. Ποια σχήμια είναι αυτή, ρε φίλε? Τι μοντέλο πρέπει να είσαι εσύ για να το λες? Ρε φίλε, μιλάμε για τρομοκρατική μούρη. Έχω μία μορφή, ειλικρινά, της Βικτόριας Σίκρετ αριστερά μου. Και ένα αρσενικό μοντέλο στην άλλη άκρη τη γραμμή. Τι να πω, εντάξει. Και οι δύο είστε για να κάνετε πασαρέλα με εσόρου. Μισό λεπτό, ρε, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό και οι δύο. Έχει κόρη, δεν έχει. Έχω εγώ. Έχω, και μου λέει στα 25. Ναι, 25 χρόνια, για νηψιά σου. Και λέει, σου φέρνει τον γαμπρό στο σπίτι να το γνωρίσει που θα το πάρει. Και σου φέρνει τον Ζαχαριάδη. Δεν θα την πει. Ρε κούκλα. Ρε κούκλα μου. Στραβωμάρα. Που πήγε και το βρήκε αυτό το. Τα μούτρα να πει. Δεν θα πω τίποτα. Έχω. Και άκου τώρα. Τι μιλάνε. Μιλάμε τώρα, του βλέπουν οι καθρέφτε και τρέχουν. Και αυτοί κράτουν τον Ζαχαριάδη. Εν τω μεταξύ του είπανε να φτιάξει και το φρύδι και το έκανε. Εν τω μεταξύ έκοψε στη μέση το φρύδι, αλλά τα από πάνω δεν τα πήρε και είναι σαν το Παπαγιανόπουλο μαύρα. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε, πω. Να σου δείχνει κάρτα ο Ζαχαριάδης. Α, πάπα τι ασχήμια. Και όχι τίποτα άλλο. Ευνοεί και την ΑΕΚ. Εμείς δεν μιλάμε για την ασχήμια του. Δηλαδή έχει Θεσσαλονικιός, ο παπάς διαιτητής. Γκαγκάτσης βοήθησε την κατάσταση, να πούμε, τα ξέρουμε. Και από την άλλη μεριά. Μισό λεπτό. Και παίζει την ΑΕΚ, ρε. Ρε γραμμένε. Πάμε στον μπάρι. Α, ρε πεπενά μου, έλα, ο μπαμπά. Πρόντο. Λέγε, φίλε, ναι. Μπαμπά, λέγε. Ναι. Λέγε, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Άντε, φίλε, μα κόβει, λέγε. Όχι, τι κάνετε. 100 χρόνια και οι δύο είναι. Λέγε. Ξαφιά τη Αξή εδώ. Λίγο να μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά ραπ. Για το χθεσινό παιχνίδι, μπορούμε. Ό,τι θε. Ωραία. Όσον αφορά λίγο την πρώτη φάση εκεί με τον. Ποιο ήταν ο Βράνια. Είναι επικίνδυνο παιχνίδι, είναι κίτρινη κάρτα. Πάει με την τάπα, με το ένα πόδι. Αν πάει με τα δύο, είναι κόκκινη, να ξέρει. Είναι κόκκινη. Δεν έχει να κάνει πλέον ούτε σε ποιο σημείο βρίσκει ούτε τίποτα. Μάλιστα. Έτσι. Βάσει διαιτησία. Από εκεί και πέρα αυτό που είπε ο Γρηγόρη λίγο. Για τη φάση ότι χάνει ο βοηθός. Γρηγόρη, κάνεις λάθος. Από το κέντρο και κάτω, ο βοηθός παίρνει μόνο τα πλάγια, τίποτε άλλο, παίρνει μόνο τα φάουλ μπροστά του. Δηλαδή με συγχωρείτε. Όπα, όπα. Μπορεί να δει ο διαιτητής το χτύπημα. Όχι, δεν μπορεί. Είναι στα 6 μέτρα. 4 κιλά φρύδια στο ένα μάτι, 7 κιλά φρύδια στο άλλο. Πού να το δει ο διαιτητής? Κάνεις λάθος. Τεράστιο. Το είδα 10 φορές. Δεν μπορεί να το δει. Ούτε ο τέταρτος. Βάλτε τώρα με τον Ραπτόπουλο στο προκαλώ. Ρε μην επιμένεις, εκτός αγωνιστικού χώρου γίνει το χτύπημα. Πριν ένα λεπτό. Ρε φίλε, τώρα θα βρεις άκρη με τον κόκκινο. Τον πείσανε εδώ η Γκαγκάτσο. Επίσης, ότι είναι να πούμε ότι είναι καλός ο διαιτητής. Εδώ τρέμει τα θεμέλια του ΠΑΟΚ. Με αυτό το γκολ που πάει στο τελικό μπορεί να πάρει το κύπελο με τον Ζαχαριάδη διαιτητή το Θεσσαλονικιό. Με τα φρύδια. Τέσσερις τόνους φρύδι στο ένα μάτι, τέσσερις τόνους στο άλλο. Πού να το δει? Πάμε στον επόμενο. Πού να το δει? Καλημέρα. Λέγε, φίλε, ναι. Μ' ακούτε? Σ' ακούμε, φίλε, ναι. Επειδή κόκκινε δεν έχει ιδέα από εθνικά θέματα. Μίλα για τότε. Κλείς το ράδιο. Μίλα για τότε. Ναι. Θα μιλήσω για ό,τι θέλω. Για ό,τι θέλω να μιλήσω. Είναι τόσο έξυπνος, τόσο ευφυής. Σε είπε αδαΐ. Λέει, δεν έχει ιδέα, λέει, μιλά για τότε. Πώς δεν έχει ιδέα, αυτά που είπε είναι σωστά όλα. Αυτό ήταν το επιχείρημά τους. Απλά σαν πατριώτης ψηφίζει λάθος κόμμα. Αυτό ήταν το επιχείρημά τους αυτά που είπα. Είναι πατριώτης και ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ ο κόκκινος. Παρακαλώ. Αυτό, ναι. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ. Ψήφισε στον άλλο, το χοντρό που είναι δίπλα. Το καμένο το ψήφισε. Αυτό ΣΥΡΙΖΑ είναι κι αυτός. Λέγε, φίλε, ναι. Ναι, μ' ακούτε. Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα. Ναι. Για τον προηγούμενο που είπε ότι ήταν στημένο το σκηνικό. Παιδιά, αυτά είναι φαντασίες κάποιων. Καλά στο προηγούμενο. Πες μας εσύ που είσαι επόμενος τώρα. Ωραία. Μπορεί να εκτελέσει και ο ανθυπολοφαγός περίπολο και οποιοδήποτε άλλος. Αυτά εδώ πέρα είναι κάποιοι τα σκέφτονται σαν σενάρια φαντασίας. Έτσι δεν ήταν στημένο, είναι γεγονός. Στημένο ήταν, ναι. Πήγε ο άλλος επίτηδες να το συλλάβουν, να κάνει να δει την Ελλάδα 15 χρόνια. Αυτό ρε Κώστα, και αυτό λέω και εγώ δηλαδή. Τώρα είναι δυνατόν, τέλος πάντων. Επειδή δεν έχω ενημερωθεί, τι έγινε με τον ΠΑΟΚ, έχει τιμωρηθεί, δεν έχει, τι έγινε? Όχι, θα τιμωρηθεί από ό,τι φαίνεται την άλλη εβδομάδα, αν τιμωρηθεί. Θα τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός? Ή ο ΠΑΟΚ θα τιμωρηθεί, ο Ολυμπιακός πήρε αναβολή. Πήρε αναβολή για ποιο, για το μάτι με την ΑΕΚ? Για το άλλο, ναι. Α, για το άλλο, εντάξει. Ωραία, εντάξει, αυτά ρε παιδιά, έγινε. Καλή συνέχεια. Ορίστε. Ναι. Έλα, φίλε. Από Στοχόλμη παίρνω τηλέφωνο. Ορίστε, φώναζε ρε φίλε, πεθαμένος είσαι. Από Στοχόλμη παίρνω τηλέφωνο. Από Στοχόλμη, ναι. Στοχόλμη. Έχω να πω 2-3 πράγματα. Σουηδίας, Ναι, οι αεξίδες
τα χανούμια, οι γάβροι. Στέλνουν, στέλνουν. Τι στέλνουν. Είπε τα χανούμια, οι γάβροι. Τα χανούμ, είπε. Είπε μετά οι γάβροι, είπε το συνέ, εσύ είπε μόνο σου ότι τα κόβουμε αυτά. Αφού θέλω να τα κόβουμε. Εντολή από τον άλλον έχετε από πάνω. Έχουμε. Ναι. Εγώ δεν έχω καμία εντολή και του άφηνε. Εσύ του έκοψε. Άφηνε. Δηλαδή τους λέγανε σκουλίκια Τούρκοι και Γρία και δεν λέγανε κόβαμε. Ποτέ. Ναι, αλλά όταν λέγανε γάβροι αυτό του αφήναμε. Ωραία αυτή η μεταχείριση. Καλημέρα, φίλε, λέγε. Ναι, 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 ακούτε. Ναι, φίλε, σα ακούμε, ναι. Τι κάνετε, καλησπέρα. Ζούμε. Μ' ακούτε. Ακούμε, φίλε, ναι. Επειδή σε υπηρετώ πάνω Αλεξανδρούπολη. Επειδή σε υπηρετείς, λέγε, ναι, ναι. Αλεξανδρούπολη πάνω, εδώ και 10 χρόνια. Δεν υπάρχει ούτε λοχαγός, ούτε πολοχαγός, ούτε δόκιμος. Κανένας δεν έκανε περίπολο εκεί πέρα. Μην ακούτε μπαρούφες. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Επειδή υπηρετεί, λέει, 10 χρόνια, μπαρούφες. Έτσι είπε αυτός. Εγώ στρατιωτικό ρεπορτάζ. Δεν μας κάλυψε όμως. Δεν μας κάλυψε. Δεν μας είπε τίποτα. Δεν μας είπε τίποτα. Καλά, λέει ο Γρηγόρης. Πάμε, ναι, επόμενη γραμμή. Βέβαια. Ναι. Πες να φτιάξει το ποντίκι, ρε, αυτός εδώ. Ναι. Τι ποντίκι να φτιάξει μέσα. Καλησπέρα. Να χαλάνε και τα πρόβατα. Λέγε, φίλε. Ναι. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Ναι, κύριε, εσείς. Λοιπόν, θέλω να πω για το μάτι της Άρης. Έχεις δίκιο που λες ότι προτίμησε τη Λάρισα. Κατέφυγε με όλα τα λιμά που έχει ο Χιμένες. Μόνο τον Κλωναρίδη που έβαλε μέσα, σέντερφο. Τρεις-τέσσερις βασικοί παίζανε μόνο κιόλα. Τρεις-τέσσερις βασικοί, ούτε Τζικρίσκι, ούτε Σιμόες, ούτε Καλανόπουλος. Κάτι άλλο, ούτε. Ένας Βράνιες, ένας Μπακάκης, δύο. Ας πούμε ο Χρυστοδουλόπουλος. Και ένας Χρυστοδουλόπουλος. Αυτή ήταν. Και ο Λάζαρος τέσσερις. Αυτή ήταν. Λοιπόν, και 2-0 άχανε και 3-0 άχανε. Το παραλυτικό παιχνίδι 4-0 από το ημίχρονο. Δεν υπάρχει Λάρισα. Δεν υπάρχει Λάρισα. Ποια Λάρισα που λες τώρα θα χτυπήσει τώρα τελικό, ρε παιδιά. Αν είναι δυνατόν, μόνο που το συζητάτε εσείς που ξέρετε για το ποδόσφαιρο. Ποια Λάρισα τώρα. 4-0 από το ημίχρονο σου λέω. Τίποτα άλλο αυτό. Άκη να αλλάζω. Στο πρώτο τέταρτο οι αιμορροίδες σου θα σφίξουν άμα δεν βάλει γκολ με τη Λάρισα. Έτσι λέω εγώ. Καλημέρα. Ξέρεις από αιμορροίδες. Τσούς και στρός. Ναι. Ναι, ακούγομαι. Ακούγεσαι, φίλε, ναι. Καλησπέρα, Ραμπ. Ήθελα να κάνω λίγο ένα σχολιασμό για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Πω από τι φωνή είναι αυτή, φίλε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, ναι, λίγο. Θέλω να πω ότι αν έπαιρνε κόκκινη κάρτα ο Μυραλάς, θα γινόταν το επεισόδιο. Θα γινόταν. Αυτός δεν έκανε. Δεν θα γινόταν το επεισόδιο. Κάνετε λάθος. Γιατί έπρεπε να δοθεί κανονικά κόκκινη κάρτα στο Μυραλά. Πρώτον είναι αυτό. Δεν την έδωσε όμως. Να κλείσουμε τα μάλκαρα επειδή δεν δώσατε την κάρτα στο Μυραλά. Κανονικά θα έπρεπε να το δώσουν κόκκινη κάρτα. Ήταν στον αγωνιστικό το χώρο, ρε παιδί μου, και έπρεπε να δοθεί κόκκινη κάρτα. Ναι. Λοιπόν, και δεύτερον, έπρεπε να πάει σε κρατικό νοσοκομείο. Γκαρσία, γιατί δεν πήγε σε κρατικό νοσοκομείο. Άρα, γιατί, φίλε, ήταν... συγγνώμη. Έχεις, ναι, δίκιο. Πόσο χρόνο είσαι? Εγώ, πόσο με κάνεις? Με αυτή τη φωνή. Ξέρω εγώ, άμα πεις 50 θα φύγω από το σπίτι. Απροσδιορίστου ηλικία. Για πες. 30 είμαι. 30 χρονών. Παιδάκι, ναι, έχεις? Όχι, ακόμα δεν έχω. Δεν θέλω. Μανούλα, έχεις? Μπαμπά, έχεις? Ναι, δεν, ναι, θέλω να πω σε φίλες. Άμα ο μπαμπάς σου το πούνε έκλεισε μια αρτηρία στο νοσοκομείο, θα το πας στην κλινική. Εξαρτάται την περίπτωση. Ναι, αν έχει λεφτά να σε αφήσει, θα το πας στο νοσοκομείο. Ναι, έτσι είναι. Γεια χαρά, μιλέ, με την ωραία φωνή. Τι λαμογίστηκε η φωνή. Επόμενος κύριος. Αυτή είναι φωνή. Για να γίνει μόνιμο στα μόνα τη εκπομπή. Ναι. Ναι. Οχ, 3 και 20 άρχισε. Ανέβηκε. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, εγώ. Εσύ είσαι, ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Φίλε, πέταξε το κινητό σου. Ίσουν, γιατί είναι. Ήσουν. Γίνε χουβαρντάς, πάρε 4-5 που έχει ο κόκκινος εδώ. Σπασμένο το ένα, διαλυμένο το άλλο. Πάρε ένα καλό, ρε. 4 διαλυμένα έχεις. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα στο ωραίο. Καλησπέρα τον παππού Αλπίνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα τον Σωσία. Καλώς τη δόξα της νοικίας. Καλησπέρα τον Σωσία του Τζεπέτο. Έλα. Να εκτί την έφτιαξε χθες. Δηλαδή που δεν είχε τα άτομα μέσα. Ναι. Ε. Έτσι λένε οι αεξίδες. Τι αυτά τα άτομα δηλαδή. Ποια άτομα λείπανε χθες. Τα άτομα που ήταν και σε κερδίσαν 1-0 εσένα και τον Ολυμπιακό δύο φορές. Όταν έπαιζε με παίκτη παραπάνω και δεν μπόρεσε. Το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα που θα είναι κάτω θα είναι ΠΑΟΚ, Λάρισα τελικό και θα είναι στο Καφταντζόγλιο. Δεν μου λες. Η δήλωση που έκανε ο Κούγιας προτού να γίνει, ναι, ο αγώνας, την ακούσατε? Τη Λάρισα θες εσύ ή την ΑΕΚ στον τελικό? Όχι, εγώ τώρα τη δήλωση που έκανε ο Κούγιας. Άσε τον Κούγια, σε ρωτάω. Ποιο θες στον τελικό εσύ σαν ΠΑΟΚ? Και τους δύο για μένα είναι ένα λαβράκι. Λαβράκι είναι. Λαβράκι. Λαβράκι. Και χοντρό λαβράκι. Χοντρό. Λαβράκι και χοντρό. Τι έγινε μέσα η τιμωρία αυτή που εκδικάστηκε του Ολυμπιακού που έγινε στην Τρίπολη και οι άλλοι με τα Γιάννενα? Αναβλήθηκε, αναβλήθηκε.
Αναβλήθηκε. Για ποιο πράγμα αναβλήθηκε? Γιατί είναι άρρωστος ο κύριος Λίβας. Μία μπήκε στο αρχείο και η άλλη στο παραρχείο. Φύγε, δεν μου λες, ο γιατρός που έβγαλε άρρωστο το Λίβα, το υποκράτησε. Δεν συμφέρει τον Ολυμπιακό με φύγε, τίποτα, ρε, γιατί αυτό Αλπίνο, το θέατρο φύγε. Το παίζουν μόνο σε όποια θέατρα είναι κρατικά. Στις κριτικές δεν μπορούν να το δεχτούν. Ναι. Αυτό το χείλι το δάγκωσε με το μεγάλο δόντι αυτό που έχει φρονιμίτη. Δεν με λες. Να δεν πάνε λες. Μέσα στον οδοντίατρο να βγάλω το δόντι, όχι το χείλι. Δεν μου λες. Να σου πω τώρα, για πες μου εσύ. Το χείλο, στο χείλι. Το χείλι. Δεν μου λες. Δεν μου λες. Τώρα όποιος παοξής πάει στο Διαβαλκανικό είναι λάθος. Στο Διαβαλκανικό, κοίταξε να δεις, όταν τραυματίζεται κάποιους άτομο και το λέει ο γιατρός του αγώνα ότι θα πάμε συνοδεία, είναι σωστό ή λάθος? Σε κρατικό θα πάει ή σε ιδιωτική κλινική? Ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός έχει μετοχές στο Διαβαλκανικό, το γνωρίζεις? Τι λες βρε, τι λες βρε Σιμάρκο. Εγώ. Την ομάδα που έχει χορηγό στο μπάσκετ την έχει ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο. Δεν με ενδιαφέρει, έχει ο Ολυμπιακός. Πώς δεν σε ενδιαφέρει, με αυτό που λες δεν χαζομάρα. Σε κρατικό νοσοκομείο. Δηλαδή δεν κατάλαβα, ο ιδιώτης γιατρός κάνει διαφορετική διάγνωση από τον άλλον. Τι ώρα βγαίνει το αποτέλεσμα? Όχι. Ναι, όχι. Δεν μου λες. Εγώ τώρα, ναι. Εγώ τώρα θα σου πω μια ιστορία, γιατρό. Πες μου. Εγώ είχα μπλεχτεί σε ένα καυγά με έγκυες γυναίκες. Η παράταξη δικιά μας είχε έγκυες γυναίκες. Τέλος πάντων, εγώ ξεκίνησα τον καυγά με τον πατέρα μου. Μας κάναν μήνυση για ξυλοδαρμό. Μ' ακούς? Άδικο είχαν. Άδικο είχαν. Λοιπόν, μας κάναν μήνυση για ξυλοδαρμό. Βασικά τους πλάκωσε ο πατέρας μου, εγώ τις έτρωγα. Έτσι γίνεται συνήθως. Ναι. Πρόσεχε τώρα. Πρόσεχε τώρα. Πρόσεχε. Για να... Γιατί ήταν βαριά σωματική αυτή. Είχε φάει κλειδιά ο άλλος, είχε πριστεί, ας πούμε, είχε γίνει μπαούλο. Πληρώσαμε ένα γιατρό και είπε ότι τα μωρά ήταν μέσα αντί για ένα, τέσσερα. Και πάθαν σοκ οι γυναίκες και από τα τέσσερα μωρά τα που ήταν μέσα μείνανε το ένα. Κατάλαβες? Πληρώσαμε τον γιατρό να μας κάνει τέτοια διάγνωση. Σαν σωστό. Ιδιώτης ήταν ο γιατρός. Άντε φύγετε από εδώ με τους γιατρούς μωρέ τώρα. Βγάλαν τον Παπαγιώργοπουλο να πούμε. Εσύ. Άσε φύγε από εδώ πέρα τώρα. Άμα έχω λεφτά ό,τι θέλω κάνω. Φύγε από εδώ. Άμα φύγε από εδώ ρε. Άμα έχω λεφτά ό,τι θέλω κάνω. Στην Ελλάδα ειδικά. Και γιατρό αγοράζω και ό,τι θέλω κάνω. Πάμε παρακάτω. Πάμε πάνω τον τάφο του Ωνάση και να το ρωτήσει τι μπορεί να κάνει άμα έχει λεφτά, θα σου πει. Ναι. Με το ίδιο σκεπτικό δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα κόκκινε. Να μην πα τότε να ρουφιανεύει για 200 ευρώ στον Ανδρώνη, αφού έχει τάφο. Και να λε τι έκανε ο ένα ή ο άλλο. Είναι πολύ έξυπνη αυτή. Ακούσε λόγο τώρα. Πάμε παρακάτω. Τώρα. Τον Ωνάση. Τα ρουφιανίλια για 200 ευρώ που ρουφιανεύει το ένα με τον άλλον. Ναι. Και ότι πήγαμε εμεί στο Κρεοπόλιο και δεν πήγε εσύ να πάρει το αρνί. Εγώ θα φάρνει από το Κρεοπόλιο. Εσύ θα φας αρνί! Πότε έγινε αυτό? Έλα, πάνε, λιγούρι, άντε, λιγούρι. Άντε, παλιωτόμαρο. Έλα φίλε. Καλησπέρα, ραπ. Τον Ωνάση. Λέγε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από Στοχόλμη μου παίρνουν. Καλώς το. Πάλι. Το Παόκι. Σήμερα την Κυριακή θα κερδίσω 0-3 στην Τρίπολη. 7 νίκες, 7 τελικούς. Θα κάτσει η Τρίπολη να χάσει? Θα κάτσει, ναι. Θα κάτσει, έχει να την κερδίσει. Ναι. Ωστε. Την κερδίσω γιατί δεν πάει η Ευρώπη η Τρίπολη. Ποιο δεν πέσει αν δεν πάει? Δεν θα πάει η Ευρώπη. Την πέμπτη θέση η Τρίπολη πόσου βαθμού είναι? Είναι πολλού. Είναι πολλού, πόσου πολλού. 23 βαθμού. Ξέρει αριθμό. Ναι, 23 βαθμού είναι η Τρίπολη. Είναι κάτω η Τρίπολη, 7η. Είναι κάτω η Τρίπολη. Μάλιστα. Ναι. Και γι' αυτή δεν είναι κάτω, θα κάτσει να χάσει. Θέλω να βάλω ένα σύνθημα να ακούσετε. Σύνθημα. Του ΠΑΟΚ. Βάλτε. Ναι. Στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Έλα φίλε. Ναι. Λέγε. Μ' ακούς Κώστα? Έλα φίλε. Έλα, καλό μεσημέρι. Γιατρέ τι κάνεις? Καλά είμαι Γρηγόρη μου εσύ. Ξέρεις, εκνευρίζομαι. Συμφωνώ, για μένα ο Γκαρσία έχει κάνει θέατρο, το ξεκαθαρίζω, δεν το συζητάμε, τα υπόλοιπα τα βρίσκει δικαιοσύνη. Ξέρεις τι με εκνευρίζει? Αυτό που βλέπω ότι ορισμένοι άνθρωποι είναι ικανοί να δεχτούν την οποιαδήποτε προπαγάνδα του συμφέρει χωρίς να το ψάξουν.
Και αναφέρομαι στο φίλο που είπες πριν με την ωραία τη φωνή που ρώτησε, ότι, που είπε ότι αν το περιστατικό του Μυραλάς επηρέασε την, ας την πούμε εισαγωγικά, επίθεση του Γκαρσία. Παιδιά, χρονικά τι έγινε πρώτο. Ποιο έγινε νωρίτερα. Η επίθεση του Γκαρσία ή η χειρονομία του Μυραλάς, η οποία είναι για κόκκινη βέβαια. Νομίζω ότι το χαρτί έπεσε πρώτα. Άρα πώς είναι δυνατόν να προκάλεσε ο Μυραλάς. Μα αυτό είχε μεταλλική φωνή, πώς το είπε με τα δικά του. Δηλαδή, ορισμένα πράγματα σκεφτόμαστε τι λέμε. Δεν γίνεται δηλαδή στο βωμό της προπαγάνδας, γιατρέ, του οπαδισμού ή της πολιτικής, γιατρέ, να κάνουμε το άσχημα. Να κρίνουμε αυτό με εκνευρίζει εμένα. Να βάλουμε λέει, τώρα βλακόμετρο. Ποιος είναι ο πιο βλάκας οπαδός, πέντε χαρτάκι. Το θέμα δεν είναι να βάλουμε βλακόμετρο. Το θέμα είναι αυτό που αναρωτιέμαι εγώ είναι ότι κανείς εκ των δυο σας δεν το σκέφτεται. Όπα ρε φίλε, τι λες τώρα. Μα ό,τι και να έγινε δεν έχει σημασία. Δεν αντιλέγω. Είναι εκ των ουκάνε, δηλαδή τώρα τι να συζητήσουμε. Δηλαδή πρώτα μπαίνει η κάλτσα και μετά μπαίνει το παπούτσι. Δεν πάνε αντίστροφα. Ρε φίλε, άντε και έγινε έτσι. Περίμενε. Εγώ λέω ότι πρώτα πετάχτηκε το χαρτάκι. Δηλαδή ο Μυραλάς γιατί το κάνει. Κόκκινη. Για να γίνει γενική σύραξη. Σε ρωτάω κάτι απλό. Για να γίνει γενική σύραξη. Το συνέφερε γενική σύραξη. Προφανώς και αυτό είχε στο νου του. Άρα είναι ακόμα χειρότερο αν έγινε έτσι. Μα προφανώς. Άλλο λέει ρε. Ή δεν έγινε έτσι σου λέει. Τι πας τώρα να κάνεις εσύ. Ο Μυραλάς ξέρεις τι κάνει αυτή τη στιγμή. Ο Μυραλάς κάνει αυτό που έκανε ο Πάμπλο Γκαρσία. Δεν μπορώ να παίξω μπάλα και πουλάω παδιλίκι. Α, μπράβο. Είμαι μέτριο στην μπάλα, πουλάω παδιλίκι. Γεια σου, γιατρέ. Πολύ ωραία το είναι. Σωστό. Πληροφορίες λένε, ναι, ότι το προηγούμενο καλοκαίρι πήγε, ναι, ο Ραπτόπουλος μπροστά σε καθρέφτη και το ρώτησε. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου. Ποιος είναι πιο ωραίος από μένα. Ωραίες. Ποιος είναι πιο ωραίος από μένα. Διαβάζεις ανάγνωση 9 έχεις. Οι κακές γλώσσες, ναι, λέει ότι λέει ακόμα ονόματα. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος. Σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Mega Outlet. Μεγάλο ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό μπαζάρ έως 31 Μαρτίου. Αγοράστε τώρα, πολύ φθηνότερα, ό,τι θα φορέσετε σε ένα μήνα. Mega Outlet. Έξυπνες αγορές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη. Πάντα. Ψάχνει σχέση γεμάτη χτυποκάρδια, συγκινήσεις, περιπέτειες. Δεν θα τη βρει στην Energy. Στην Energy θα βρει σταθερότητα και εμπιστοσύνη. Με σταθερή χρέωση 1 κιλοβατόρα και την προσφορά 5x5. Δηλαδή 5 ώρες δωρεάν ρεύμα κάθε μέρα για 5 μήνες. Τηλεφώνησε στο 18101 και δες πως στην Energy δεν μιλάμε, δεσμευόμαστε. Energy. Τάση για καλύτερη ζωή. Με το κύρος και την αξιοπιστία του ενεργειακού ομίλου Χανδρή. Όροι, προϋποθέσεις και διάρκεια προσφοράς στο Energy Provider. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Βρείτε τα προγράμματα Energy και στα καταστήματα ACS. Κάνω 1, 2, 3 και παίρνω. 1, 2, 3. 5, 5, 10. Μία σπουδαία λαϊκή φωνή και μία σπουδαία λαϊκή ορχήστρα σε ένα αφιέρωμα που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Τα λαϊκά του Μίκη. Ο Μανώλης Λιδάκης και η λαϊκή ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης ανεβαίνουν στη σκηνή του Θεάτρου Βεργίνα για μια μεγάλη μουσική παράσταση με τα πιο αγαπημένα λαϊκά του κορυφαίου συνθέτη. Τα λαϊκά του Μίκη. Ένα αξέχαστο μουσικό ταξίδι κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 2 Μαρτίου και μόνο για 6 εμφανίσεις. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και στο ticketservices.gr. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome drink. Θέατρο Βεργίνα, Regency Casino Θεσσαλονίκη. Προσοχή παρακαλώ. Παρακαλείται η μαμά του μικρού Αλέξανδρου να αργήσει κι άλλο στα τυριά ή έστω να πάει για έναν καφέ στην καφετέρια του καταστήματος. Γιατί ο Αλέξανδρος δεν έχει κάνει ακόμη όση τσουλήθρα θα ήθελε. Ευχαριστώ. Στα υπερμάρκετ Σκλαβενίτη στη Θεσσαλονίκη, οι αγορές γίνονται τόσο οικογενειακά όσο πουθενά. Με έναν δωρεάν παιδότοπο για παιχνίδι και δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά, όσο εσείς κάνετε τις αγορές σας και με την ποιότητα, την ποικιλία και τις προσφορές που θα βρείτε μόνο στο Σκλαβενίτη. Σκλαβενίτης, τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Salon
Λάρνακα, Γιαννιτσών και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά, όσο πουθενά. Λοιπόν, λέγε, μπαγκέτα με κοτομπουκές, χειροποίητη ζαμπορωτηρόπιτα ή μπεργκεράτο. Για πες άλλο. Άλλο. Today's Todaylicious. Μέρα νύχτα, τέλεια κουζίνα. Today's keeping the city alive today. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL και τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν σε Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν σε XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Θα σε συναρπάσει, θα σε οθήσει, θα σε δυναμώσει, θα σε συγκινήσει, θα σε ξεσηκώσει, θα σε κατακτήσει. Στοίχημαν.gr, 13ος Διεθνής Μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος και παράλληλοι δρόμοι υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων. Η μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της Βόρειας Ελλάδας σε περιμένει. 20.000 δρομείς, κορυφαίοι αθλητές και μοναδικές εκπλήξεις. Εγγραφές μέχρι τις 7 Μαρτίου στο alexanderthegreatmarathon.org. Κλείσε θέση τώρα. Την Κυριακή 1 Απριλίου θα είμαστε όλοι εκεί. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Είμαι ο φυγάς του Μετρόπολης 95,5. Η αποστολή σας είναι να με πιάσετε και να κερδίσετε μέχρι 2.000 ευρώ. Κυκλοφόρο ανάμεσά σας. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ο Φυγάς του Μετρόπολης 95,5 κυκλοφορεί στην πόλη μας. Συντονιστείτε. Ακούστε το σύνθημα, βρείτε το Φυγά, πείτε το και κερδίστε επιτόπου 100 ευρώ. Μη χάνετε ούτε λεπτό. Κάθε ώρα ο Φυγάς θα δίνει το στίγμα του στον αέρα. Που κινείται, που θα τον εντοπίσετε. Αν δεν τον πιάσετε, την επόμενη μέρα το ποσό διπλασιάζεται. Ετοιμαστείτε λοιπόν, κυνηγήστε το Φυγά του Μετρόπολης σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Εδώ είμαστε παρέα για άλλα 23 λεπτά. Αλφα Μητρία Κενό. Πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-344 για την αβάν πρεμιέρα της ταινίας του Bruce Willis Death Wish την Δετάρτη 7 Μαρτίου και ώρα 7.30 στο Οντεόν Μακεδονία. Στέλνετε μηνύματα, σε λίγο θα γίνει κλήρωση με τους 10 τυχερούς που θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση. Μην ξεχνάτε ότι κοντά μας είναι η Σκόντα Εσκιάδης Μπαλοδήμος με μία ακόμη υπερπροσφορά για τους φίλους επαγγελματίες οδηγούς ταξί οι οποίοι έχουν αυτοκίνητο με κινητήρα φυσικού αερίου. Μπορείτε να κάνετε το σέρβις του αυτοκινήτου εύκολα, γρήγορα, πάρα πολύ οικονομικά με 70 ευρώ τελική τιμή με την εργασία και το ΦΠΑ. Με λοιπόν, με εγγυημένα και επώνυμα ανταλλακτικά, με επώνυμα λάδια, με την εργασία και με το ραντεβού σας στο 23 15 96 76, ή πηγαίνετε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών λίγο μετά το Αλφακτέο προκειμένου να κάνετε το σέρβις του αυτοκινήτου. 6 γραμμές βλέπω κατηλημένες. Πάμε. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σου φίλε. Από Ρεσέρες παίρνω. Λοιπόν, για τους φαντάρους εκεί στη Τουρκία που πιάσανε, είναι ο γιος μου με πληροτήσει ότι χαιρό Εύρω και λέει ότι χαθήκανε από τον καιρό μάλλον. Τίποτα παραπάνω. Ακούτε? Ναι, δεν κατάλαβα τι είπες όμως. Είπες ο γιος είναι εκεί πάνω. Ναι, ο γιος μου πηρετήσει ότι χαιρό το Εύρω. Ναι. Ότι χαιρό. Ναι. Ναι. Οι φαντάροι αυτοί χάθηκαν από τον καιρό, λόγω κακοκαιρίας. Ναι. Έτσι μαθαίρθηκε.
Τι να σου πω, ρε φίλε, μπροστά δεν ήμουνα. Για ποιο πράγμα είναι. Για τους φαντάρους. Ότι χαθήκαν από τον καιρό. Χαθήκαν οι φαντάροι. Τους πιάσανε οι Τούρκοι. Ωραία. Εμείς τι κάνουμε τώρα. Τι κάνουμε. Τι κάνετε, ρε γορίλες. Στα Τσίπουρα θα είστε. Τι θα βγείτε και θα κάνετε εντάτους Τούρκους από το αυτό. Θέλετε να πάμε να τους φέρουμε πίσω. Έχετε κότσια. Πού να πάτε. Θα βάλουμε μπροστά εσένα. Πού να πάτε σαν πιο χιλιάδες. Θα τους αρχίσει τα πλακόνια ο Ραπτόπουλος και θα πούμε για πλάκα. Εγώ άμα μπει ο Φραγκούλης που θέλει να κάνει τον Τάι με μια ομάδα πάω. Πάω. Αρκεί άμα φαγωθώ να αφήσουν στην οικογένεια 1000 ευρώ το μήνα. Ναι. Ξέρω, ναι. Για χαρά. Για χαρά φύγει η επόμενη γραμμή. Οι φαντάροι θα τους κλάψουν οι μάνες τους μόνο. Αυτό ξέρω εγώ. Χέστηκε και ο Τσίπρας. Χέστηκε και ο Καμένος, χέστηκαν και οι υπόλοιποι. Και θα κάνουν τώρα για πολιτική αυτή ποιος θα πάρει περισσότερους πόντους, θα το κάνουν θέμα στη Βουλή για να πάρουν πόντους. Για τους φαντάρους δεν νοιάζεται κανένας. Πάμε παρακάτω. Ούτε ο κόκκινος που τα μάγουλα του έχουν φτάσει μέχρι τον αφαλό του. Λέγε φίλε, ναι. Καλησπέρα. 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 Θέλω να θίξω δύο θεματάκια. Θίξε. Χωρίς να ρίχνω την ευθύνη σε εσάς. Υπάρχει κάποιος εκεί στο Μετρόπολη, στο Μετροσπορ, κάπου εκεί στο Σάντζ που να έχει λίγο τσίπα πάνω του, έτσι. Όχι. Κατάλαβα γιατί λες. Το βγάλανε τα παιδιά. Το βγάλανε. Το βγάλανε και το βγάλανε. Εντάξει, τελείωσε. Αν δεν το βγάζανε. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, το βγάλανε. Αλλά πραγματικά ποιος μπορεί να σκέφτεται κάτι τέτοιο. Πραγματικά δηλαδή είναι τροπή. Εγώ το είδα δηλαδή, έκανα και σχόλια από κάτω. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε να κάνουμε προπαγάνδα, να γράφει καθένα ό,τι θέλει. Αλλά αυτό είναι ακραία πόλωση. Ναι, ναι, ενημερώθηκα και του είπα, παιδιά, ότι ο κόσμος διαμαρτύρεται και το βγάλανε. Εντάξει, οκ, okay, okay, respect, δίκιο έχεις. Να είσαι καλά. Και πέρα από αυτό. Εντάξει, πάει αυτό. Σήμερα, χθες, δεν θυμάμαι πότε το βλέπω, δεν έχω ακούσει την εκπομπή σας. Ναι. Είδα επίσης, λέει, βγάλουν ένα poll, ένα exit poll. Λέει, κατά πόσο λέει, δάγκωσε, λέει, ο Γκαρσία, λέει, το χείλος ή όχι. Καλά, είσαι σοβαρή τώρα. Όχι εσείς. Λέω αυτός που κάνει αυτό το exit poll. Είναι δυνατόν να λέει κατά πόσο λέει δάγκωσε τον Γκαρσία το χείλος του. Καλά, πάμε καλά. Φίλε, είμαι άσχετος. Φίμε είναι άσχετος. Δεν έχω ιδέα, δεν πήρα χαμπάρι. Το βάλε ο Μπούζος, ρε, έκανε μια αυτή. Δάγκωσε το χείλος του, λέει ο αυτός. Ή το βάρεσε κανονικά το. Εντάξει. Δηλαδή πραγματικά είναι τόσο αστείο, αλλά και τόσο τραγελαφικό. Δηλαδή σκεφτείτε το πραγματικά, δηλαδή απορώ τι κάθεται και κάνει εκεί μέσα πραγματικά. Πηγαίνετε να ρίξετε ένα διόφωνο μόνοι σας. Τι να σας πω, πραγματικά, να σας στηρίξει ο κόσμος. Δηλαδή είναι δυνατόν να βγαίνει άλλος και να γράφει κάτι τέτοιο. Κοίταξε, για το θέμα των παιδιών που ήταν κάτω, θα το δεχτώ. Το άλλο είναι και χιουμοριστικό. Δες το από την πλευρά του, είναι χιουμοριστική. Εντάξει, πάμε, επόμενη γραμμή. Δεκτή η παρατήρηση, παιδιά. Δεκτές οι παρατηρήσεις και δεκτές οι κριτικές. Ό,τι δεν σας αρέσει, με επιχειρήματα, πραγματικά εγώ θα κάτσω να σας ακούσω, γιατί η κριτική πρέπει να γίνεται. Και ο φόβος της κριτικής, Γρηγόρη Κόκκινη, είναι ο θάνατος του ταλέντου. Ας το κινητό και τα Facebook. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Είμαι άσχετος με το ένα, είμαι άσχετος με το άλλο. Άμα δεν γνωρίζω κάτι. Τι κάνει, ρε, που είναι δύο ώρες, δεν ξέρει τι κάνει το site, τι λέει ο άλλος. Να πει αυτή τη λέξη, θα δώσω δύο κουτουλίδια. Όχι, κουτουλίδια να δώσει, βρετε μπέλχανα να πούμε. Ναι. Λέγε, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Τι ήρθε να κάνει εδώ, να παίξει με το κινητό. Να πλακώσει ένα στο ξύλο. Τι να με πλακώσει. Λέγε. Ήθελα να σε ενημερώσω για δύο θεματάκια. Ναι. Όσο αφορά το δικαστικό κομμάτι, εγώ τυχαίνει να είμαι τα τελευταία 6 χρόνια. Αθήνα. Είμαι στο χώρο του αθλητισμού, ναι. Και επειδή έχω να κάνω με ανθρώπους, εργάζομαι ως personal trainer. Personal trainer είσαι. Κάνω... Άρα πηδάς, ναι. Τις γυναίκες των πλουσίων εσύ εκεί κάτω. Μάλιστα. Ακριβώς. Personal trainer τα λέτε σιγά, ρε, κατούρα και λίγο. Σιγά μίμη. Personal trainer είναι αυτός ο οποίος βολεύει τις γυναίκες των πλουσίων. Τα άλλα όλα τα κούβερε εσύ. Σωστά τα λες, Κωστή. Σωστά τα λες. Τυχαίνει όμως να έχω μία από αυτές, είναι δικαστικός. Ναι. Τις κάνεις personal trainer, μάλιστα. Ναι. Ναι, μετά από αυτές τις όλες τις διαδικασίες που έχουν γίνει και ακούω πάρα πολλά. Τι σου είπε αυτή η κυρία την ώρα που έκανες personal trainer, τι είπε αυτή η γυναίκα. Ναι. Όσο αφορά το δικαστικό κομμάτι. Σταμάτα. Ρώτησα όσο αφορά τι γίνεται με το κομμάτι με τους γιατρούς, τι γίνεται με το κρατικό, με το ιδιωτικό και μου λέει ότι μπορεί να πάει κάποιος σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, αλλά πρέπει να έχει γνωμάτευση από κρατικό γιατρό. Δηλαδή δεν κοιτάμε σε ποιο νοσοκομείο καλά πήγε. Τα είπε κοιτάμε... η κυρία. Καλά τα είπε η κυρία. Οπότε υπάρχει γνωμάτευση και από κρατικό γιατρό. Κρατικό γιατροδικαστή. Αυτό, ναι, τον ΠΑΟΚ είναι... τον έχει στα κάγκελα.
Ναι. Υπάρχει γυναίκα και... ιατροδικαστήνα, δεν ξέρω το όνομα της γυναίκας, δεν το θυμάμαι να με συγχωρέσει, η οποία έχει βάλει την υπογραφή της και έλεγξε αυτό το σωσία του Τζατζαρά, τον ασχημάντρα, τον προπονητή του Ολυμπιακού και έχει πόρισμα. Καλά στα είπε η κυρία δικαστικός. Μια καλά στα είπε. Ενώ από την πρώτη στιγμή που δεν είχε γίνει και ακουγόταν αυτά τα πράγματα. Γιατί κυρία Ζαγκελίδη. Ναι. Ναι. Τώρα το δεύτερο κομμάτι είναι όσο αφορά το αποτέλεσμα που λέμε τι θα γίνει, θα τιμωρηθεί αυτός, θα τιμωρηθεί ο άλλος. Ουσιαστικά λέει ό,τι και να γράφει, γιατί μου έδειξε τον πειθαρχικό κώδικα της ΕΠΟ. Μάλιστα. Και μου λέει μέσα σε αυτό δεν αναγράφει κάτι όσο αφορά πέρα από τα άρθρα τάδε το τι τιμωρία έχει κάθε ομάδα. Είναι καθαρά θέμα δικαστικού, θα ακούσει και τις δύο πλευρές και θα αποφασίσει. Μάλιστα. Δηλαδή ό,τι και να λέμε, τα άρθρα επειδή δεν είναι ακριβώς έτσι πάντοτε, έτσι, γιατί αυτή η περίπτωση. Όταν θα είναι... κάνεις την επόμενη προπόνηση με την κυρία, θα τη ρωτήσεις. Ναι. Επηρεάζεστε κυρία, αν θα είναι χαλαρή μετά από μασάζ, επηρεάζεστε κυρία από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, από τηλεφωνήματα υπουργών κτλ. Και μετά θα μας πεις εσύ. Συγκεκριμένη όχι, γι' αυτό και δεν ανήκει στην ΕΠΟ πλέον. Να σε καλά. Μια ερώτηση σου κάνω. Με όλα αυτά που μας περιέγραψες. Ναι. Uh-huh. Πότε προλαβαίνεις να κάνετε γυμναστική, πότε προλαβαίνετε να κάνετε σεξ, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω σε κάνει μαθήματα δικονομίας. Όχι, σεξ δεν κάνουμε. Τη δουλειά δεν την μπερδεύεις με αυτό. Άλλο η δουλειά, άλλο η δουλειά το κομμάτι. Έτσι έλεγε ο Ραπτόπουλος γι' αυτό. Ναι, άλλο λέω. Άφηνε υπονόμενα, να σε καλά. Άσε τα σεξουαλικά πάντα. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Μην πιάνει το στοματάκι σου, γιατί εκεί στο όρο σταμάθαν στραβά. Ανάποδα σταμάθαν τα σεξουαλικά εκεί. Έλα, πάμε στον επόμενο κύριο. Καλημέρα. 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 Ραπ, μπορώ να σου κάνω μια κριτική. Με αυτή τη φωνή που έχεις, όχι. Επόμενη γραμμή. Δεν μ' αρέσει η φωνή σου. Δεν κόβω κόσμο ποτέ. Καλημέρα. Ποτέ. Γιατί η φωνή σου δεν μ' άρεσε. Ναι. Του άρεσε, φίλε, του άρεσε η φωνή. Και φοβήθηκε, μη του άρεσε πολύ. Και άμα του αρέσει πολύ, θα γίνει κανένα κακό. Θα φωνάζει μετά το έτερο νήμις. Έλα, πάμε, πάμε. Ναι. Πάμε, ναι. Σταμάτα ρε κανελάκι με τη φωνή να πούμε. Έλα φίλε. Πάμε στον επόμενο. Ναι, μ' ακούς. Σ' ακούμε, ναι. Μια ερώτηση θέλω να κάνω στο γιατρό και θα απαντήσει όταν θα ξαναπάρει. Σε ποιο πλέον γιατρό? Αυτός που είχε πάρει πριν από λίγο. Τον ορθοπαιδικό, ναι. Ναι. Ολυμπιακός έγινε πριν να γίνει γιατρός ή μετά? Γιατί αυτό... δεν πάρει διαβόλτα μέχρι τη βγαίνει να σε εξετάσει. Αν έγινε πριν, τι διαφορά έχει με το να έγινε μετά? Πάντως όποτε και να έγινε είναι επιστήμονας μεγάλος. Άντε γεια. Αυτό είναι τώρα χιούμορ που έκανες, ε. Παοξίδικο, είναι ένα πολίτικο, από πού είναι αυτό το χιούμορ? Παγώσαν τα ψυγεία των αυτοκινήτων. Παντελίδη, τελείωσε τους την Κυριακή να χαρούμε, λέει ο 301. Τι ομάδα είσαι? Ορίστε. Γιαριανό τον κόβο. Λέγε. Ή μπορεί να είναι κομπλεξικός Ηρακλειδέας. Καλημέρα. Δηλαδή ο Αριανός δεν είναι κομπλεξικός, είναι Ηρακλειδέας. Κομπλεχικόκ δεν είναι. Άκου να δεις τώρα. Κομπλεχικόκ δεν είναι. Ο Αριανός δεν τρέχει τίποτα. Είναι... Ο Ηρακλειδέας είναι κομπλεξικός. Κομπλεχικόκ είναι. Κατάλαβες τώρα τι. Δεν τη στείλει καραόλου ο Αριανός από την Παναστασίου να βρει κανένα ξέμπαρκο παοξί να πούμε. Εσείς τα κάνετε αυτά. Λέγε, ναι. Ναι, καλησπέρα παιδιά, εγώ μιλάω. Εσείς βρίζατε τη μάνα του Ιβάν και σας έδειξε τρεις κατηγορίες. Ναι. Λέγε, φίλε, ναι. Δεν μιλάς, μιλούσες. Επόμενη γραμμή, το τηλέφωνο σου είναι άθλιο. Να πας στη Vodafone, την Panafone, την Κοσμοτέ και να πεις θέλω καλύτερο σήμα. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι, εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε πεντακάθαρα, κύριε. Είστε καμπάνα του Αϊθαράπη η φωνή σας. Σας ακούμε. Παλιός του Μπιώτης, εκεί πολύ κλείτου. Αγιά Βαρβάρα. Αλλά Αριανός Φόλα. Είσαι παλιός του Μπιώτης και Αριανός. Μία ερώτηση θέλω να κάνω και στον κόκκινο. Πρόσεξε, γιατί μπορεί να σε κλείσει. Ναι. Άμα με κλείσει, ας με κλείσει. Εντάξει. Λοιπόν, είσαι στο φανάρι, στα δικαστήρια, 28ης, με το δρόμο που είναι μπροστά τα δικαστήρια. Μάλιστα. Είναι κόκκινο, ναι. Είναι 3 η ώρα τη νύχτα και περνάς. Ναι. Με κόκκινο. Ναι. Έτσι. Ναι. Δεν περνάει κανένα αυτοκίνητο το οποίο έχει πράσινο και εσύ φεύγεις, πας στη δουλειά σου. Μάλιστα. Λοιπόν, το ίδιο σκηνικό. Περνάς και καρφώνεις τον άλλον και τον στέλνεις στο διάολο. Ναι. Έτσι. Πώς φαίνεται ότι δεν είσαι παόξης? Μα φίλε μου, το... καθαρά εγώ το είπα. Να καταλάβω. Εγώ το είπα ότι δεν είμαι παόξης. Δεν το κατάλαβες. Λοιπόν. Okay. Η πράξη μετράει. Το αυτό που μετράει είναι η πράξη. Δεν είναι παόξης αυτό. Αυτό που 5 μέρες τώρα ακούμε
λάθος ότι οδηγείται όλη η σκέψη του Παοξή και του φίλαθλου κόσμου σε λάθος σημείο. Ωραίο. Μετράει η πρόθεση, η πράξη ή μετράει το αποτέλεσμα. Επαναλαμβάνεις κάτι που έχω δηλώσει εδώ και μέρες. Δεν δηλώνεις τίποτα. Πας εκεί με μα δεν ακούω τίποτα εγώ όμως γι' αυτό. Ακούω ότι το χαρτοβαμβάκι χτύπησε τον προπονητή του Ολυμπιακού. Το άλλο, δηλαδή. Χτες, λοιπόν, θα μπει στο metrosport.gr. Θα πατήσει το αρχείο στο metrosport.gr. Θα πατήσει το αρχείο και θα ακούσει χτες όλη την εισαγωγή μου. Και θα καταλάβεις αν ταυτίζονται οι απόψεις μας ή όχι. Μπράβο. Εντάξει. Φύγε, επόμενη γραμμή. Δεν αντιλέγω, απλώς και στον να πω. Θα πρέπει να πούμε για το άλλο. Ναι, άκου φίλε. Εμείς είμαστε υπόλογοι για αυτά που λέμε εμείς. Ναι. Σε συνάδελφο θα απευθύνει στον ίδιο. Μπράβο, πολύ καλά το λέει. Όπως και να πούμε, εντάξει, δεν αντιλέγω. Πώς τη λέγανε την κοπέλα που είναι επόπτρια. Τη κυρία Κουρουμπίλια, η Φτέρνα, η Ρος, αν τραυματίστηκε με τον μπουκάλι που πέταξε ο Αριανός. Πάλι για Αριανό το θέμα. Ναι, πάμε επόμενη γραμμή. Γιατί τότε δεν έβλεπα να γκαρίζουν εδώ οι Μακεδονομάχοι για την μπουκάλα που έφαγε η κυρία. Πώς τη λένε, η κυρία τέλος πάντων. Κουρουμπίλια, ναι. Καλημέρα. Δεν είχαμε μακεδοκομακυλίκια. Μόνο τα σκουλικοραδιόφωνα φωνάζανε. Ναι, έλα φίλε. Σε 10 λεπτά αρχίζει η δίκη του ΠΑΟΚ. Ναι. Λέγε φίλε. Αυτά σάλια είναι νεράκι στο χέρι σου. Σάλια. Λέγε φίλε, ναι. Καλά είσαστε. Καλά είμαστε. Το χτυπήσω στο εγώ θέλω να συμφωνήσω με τους φίλους τους Παοξίδες ότι δεν έχει καμία σχέση το περιστατικό του Γκαρθία με το περιστατικό του Ίβιτς. Ναι. Εσύ θέατρο Αθήνεων το ένα. Να απολογηθείς. Θέατρο. Γιατί είσαι χαμένος πάνω από ένα χρόνο, πάνω από δύο χρόνια. Ναι, δεν απολογούμε σε κανένα. Θα απολογηθείς γιατί εμφανίζεσαι μόνο στον ημάμι του Μετρόπολης, κατάλαβες. Να ακούς Μετρόπολης. Να ακούς το ραγκάτσι. Ναι, βγαίνεις μόνο στον ημάμι. Γιατί δεν κατάλαβα. Έτσι γουστάρει. Γιατί είναι καλός βοηθός. Γιατί είναι μπράβο. Τι ήταν αυτό που σε έκανε σήμερα να θες. Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Να θες να βγεις. Ναι. Απλώς μπερδεύουμε τα περιστατικά. Το περιστατικό του Γκαρθία είναι ίδιο με το περιστατικό του Θιμπόγκανσον. Θυμάστε τι έγινε εκεί. Ορίστε. Πες το εσύ. Θυμάστε τι έγινε με τον Θιμπόγκανσον. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Και μην δεν ξέρει, κάνει πως γελάει ότι. Στη λεωφόρο που μυρίζει και ο Παναθηναϊκός. Είχε αρχίσει το παιχνίδι. Επειδή δεν ξέρω, όχι. Ωραία. Επειδή ο Βλάκας δίπλα μου έχει πολύ μυαλό και δεν ξέρει γιατί μιλάς. Αποχωρήσατε. Το λέω εγώ. Έφαγε μείον 3 ο Παναθηναϊκός. Βεβαίως. Έφαγε μείον 2 αγωνιστικές. Και λοιπόν. Ποιο παιχνίδι ξεκίνησε εκεί και δεν διακόπηκε. Τότε την ΕΠΟ την είχε εσύ. Τότε την ΕΠΟ την είχε εσύ. Τότε την ΕΠΟ την είχε εσύ. Με του Φιμπόγκανσον. Δεν μου λες, μια απλή ερώτηση. Ναι. Θα με βάλεις εμένα πρόεδρο του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να σε βάλω πρόστιμο και να σου αφαιρέσω την άδεια. Τι να σε βάλω. Με βάζεις πρόεδρο του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Όχι φίλε μου, είναι σοβαρός θεσμός και δεν θα το ξεφτυλίσω έτσι. Ρωτάω κάτι, με βάζεις εκεί. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να σου αφαιρέσω την άδεια. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να σε βάλω εκεί. Τι δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή εσύ την ΕΠΟ τι την έκανες μέχρι τώρα, δεν ήσουν αφίλος με την ΕΠΟ. Λοιπόν, τέλος, τα είπα κόντρο σωστά. Έχω ένα ηχητικό που με έβαλε εδώ ένας φίλος κάτι άλλο. Μου στείλε στο κινητό, κάτσε ρε φίλε λίγο. Για πες. Πέρσι, όταν έφαγε ο Ίβης το αυτό και λέγανε πόσο ήταν και τι ήταν, βγαίνανε εδώ οι δικοί μας οι Παοξίδες και λέγανε ρε έπεσε το κουτάκι. Τέλειωσε, πόσο χτύπησε ο Ίβης δεν μας ενδιαφέρει. Έγινε η πράξη. Το ίδιο λένε και τώρα. Ρε, δεν διαφωνώ. Όπως βολεύει τα κολομεράκια μας, ρε φίλε, σε αυτή τη ζωή. Φύγε, επόμενη γραμμή. Εσένα σε βολεύει έτσι. Εσένα σε βόλεψε να μην πάει το μάτς να γίνει για τις άντρωγες 3-0 μες στην τούμπα από τον ΠΑΟΚ. Ό,τι βολεύει τον καθένα. Κάνεις και προπαγάνδα. Ξεχνάει ο κόσμος τι άσχημη ομάδα και κακή ομάδα και κακό προγραμματισμό έχεις κάνει. Και τα ανοίγουμε στους δικαστάς τώρα. Next. Κατάλαβες, Ολυμπιακέ. Γαβαθιώτης, το παιχνίδι του Μαρινάκη. Ορίστε. Εμείς εδώ το δικό μας. Τελείωσε. Καλημέρα. Γεια σου, Ραπτά που λες. Γεια σου, φίλε. Είμαι ένας παλιός Παοξής. Μπράβο, ωραίος. Με τον Παπαδάκη, Γετζή, Κουροκύρη, Ραπτόπουλο και ήθελα να τη γνώμη σου στη μεσήβρια. Αν πάω, μπορώ να μπω μέσα για να βγάλω φωτογραφίες. Κοίταξε, εάν είσαι τώρα στα 80, 78, πόσο είσαι. Ναι. Και επίσης είμαι Παοξής από το 55. Υπάρχει περίπτωση ο φύλακας να μην σ' ανοίξει. Λέω, μπορώ να πάω θα πας και θα πεις είμαι Παοξής 80 ετών,
Μπορώ, σας παρακαλώ να έρθω. Εγώ δεν νομίζω κανένας να πει ότι. Θα έχω τη μηχανή μαζί με κάθε παίκτη να βγω φωτογραφία να στείλω. Θα πεις ότι θέλω αυτό το πράγμα. Θα πεις έρχομαι από το Ραπτόπουλο και άμα σας ανοίξουν θα βάλω σκουλαρίκι στη μύτη. Θα πας εκεί, θα πει με στέλνει ο Ραπτόπουλος. Και άμα ξαναδείς τη Μεσήμβρια. Α, τον άνθρωπο, ρε. Θα πας λοιπόν εκεί. Λοιπόν, άκου λίγο σοβαρά τώρα. Είναι αδιανόητο. Μπράβο, Γρηγόρη. Από αυτά που φανταζόμαστε. Μπράβο, Γρηγόρη. Μπράβο, να πα σε αυτήν την ηλικία και να μην σε ανοίξουν την πόρτα. Μπράβο, Γρηγόρη. Εντάξει. Μην πει κανένα Ραπτόπουλο, γιατί μην πει κανένα όνομα, δεν θα σε ανοίξουν ποτέ. Από το Ραπτόπουλο θα βοηθήσει. Μην το πει, δε! Μην το πει. Θα καεί και η μηχανή φωτογραφική. Σε πάρουν τι με τι πέτρε. Ομολογεί. Με τη μηχανή θα πάω. Τι εννοεί με τη Ζούνταπ. Με μηχανή. Τι μηχανή. Για μάχα. Με Γιαμάχα θα πας. Οδηγείς μηχανή, ρε θηρίο. Εάν πας με μηχανή, τότε είναι σίγουρο ότι θα σ' ανοίξουν. Είσαι ένας ροκ παοξής γέρος 80 ετών. Φύγε, φύγε. Να προσέχεις, μην πέσεις στον δρόμο. Βοηθητικές έχει μηχανή. Το γεράτα. Δεν θα βρω μια μηχανή από αυτές που θα είναι και το κουβά δίπλα. Θα σε βάλω και θα σε κάνω βόλτα. Και θα φροντίσω να αποσυνδεθεί ο κουβάς σε μια στροφή. Θα φροντίσεις. Θα φροντίσω. Θα Έλα ρε εσύ, κάνε κάτι άλλο. Κούρασε. Και αυτό κούρασε. Ναι! Ναι! Καλησπέρα. Όπα, όχ. Ναι. Ναι. Γιατί όχ, παιδιά. Νέο ταλέντο. Είσαι ταλέντο τώρα, κάτι θα πεις κακό, λέγε. Λοιπόν, και πέρσι και φέτος, από τη ρήξη αντικειμένου, μία ομάδα οφείλεται. Μία ομάδα οφείλεται και είναι αυτή που σιγουντάρετε εσείς οι δύο εκεί πέρα. Τι σε είπα, εγώ θα πετάξει που... Ναι, γιατί συγγνώμη, είναι κακό να λέμε κάτι που δεν σας αρέσει. Μελισανίδη, σιγουντάρετε. Συγγνώμη, το Μελισανίδη σιγουντάρουμε. Εννοείται. Εσείς θέλετε τέτοια καλά να το πάρει στα χαρτιά να πούμε. Άμα είναι μάγκα, σας παίξει τον Πάοκ να τον. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, έχω αειδιάσει με τον Ολυμπιακό, έτσι. Έχει γίνει και ο σουφάκι του Μελισανίδη Ολυμπιακός. Εγώ σταματάω να είμαι Ολυμπιακός από αυτό το μάτς. Και θα είσαι Πάοκ από αύριο. Με τι ομάδα θα γίνεις. Συγγνώμη, ο Πάοκ παίζει μπάλα. Γιατί να το πάρει, δεν κατάλαβα. Και θα γίνεις Πάοκ, βάζω στοίχημα. Εγώ δεν είμαι Πάοκ με τίποτα, Ολυμπιακός. Όχι, όχι, θα γίνεις Πάοκ τώρα που σταματάς. Δεν ξέρω τι θα. Πάντως έχω αειδιάσει με τον Ολυμπιακό που έχει γίνει και ο σουφάκι του Μελισανίδη γιατί τον εκβιάζει. Τον εκβιάζει για κάποιο λόγο, για κάποια τελευταία μια καταγγελία που έγινε για αυτόν. Φίλε, επειδή κάτι πας να πεις, θα σου πω κάτι πολύ απλό για να τελειώ. Ναι. Το πήγες καλά. Το πλησιάζει, ναι. Το πλησί... Έλα, ο άλλος έχει κρυφτεί, έχει στα βρακιά του Μαρινάκη, βλέπετε που δεν βγαίνει έξω και δεν μιλάει τίποτα. Φίλε, τι δουλειά κάνει ο Μελισανίδης. Μην το πεις. Είναι με... Πετρέλαια. Πετρέλαια. Είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής. Ναι. Του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ. Μπράβο, κάτι τέτοια. Ποιο μπορεί να του κάνει μαγιά, για πες μου. Έλα, εντάξει το πολεμικό αεροπλάνο. Ρωτάω κάτι, ποιο μπορεί να του κάνει μαγιά. Επιτέλους μιλάτε με αληθινά, επιτέλους. Γιατί πότε είπαμε ψέματα, ρε φίλε. Γεια σου, φίλε. Και τι είναι, λέει, τι έχει, λέει, για πες. Αποκλειστικός προμηθευτής. Ναι. Του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Παίρνει προμήθεια, δηλαδή από εκεί. Δεν ξέρω τι κάνει, ρε φίλε. Πετρέλαιο κι άλλο. Και το Ιναϊντάρευς με το Μωράνο και τον Κλωναρίδη σέντερφο. Να τον κάνεις νταντά. Πώς θα τον κάνω νταντά, αφού θα πούνε 50 φουσκώτη. Γιατί να τον κάνω νταντά, εκείμε για τον. Εσένα θα σε δεχτεί, θα τον πάρω τηλέφωνο, τον πω. Δημήτρη, σε παρακαλώ να δεχτείς τον Κωστάκη λίγο δύο λεπτά. Ναι. Κοίτα, μην το λες πολύ γιατί θα το πιστεύεις και θα το πεις για δικό σου πάλι. Ότι είναι αλήθεια. Ποιο? Γιατί εσύ είσαι μυθοπλάστες, εσύ ο γελαστός, ο συγχωρεμένος. Ποιο θα παίχτε. Σα σήμερα έχει γενέθλια, μιλάς βλακίες. Και επειδή αυτό δεν πάρει, δεν ήταν ψεύτης. Λέγε, όχι, τι θα πω και να το πιστέψω, για πες. Ό,τι λες ψέματα, το βιώνεις, το πιστεύεις ότι είναι αληθινό, βάζεις και εμάς μέσα και γίνεται σενάριο. Αφού με πήρε η Ελένα για Κρήτα τηλέφωνο. Η Έλληνα. Ναι, θέλω να γνωρίσω τον Γρηγόρη τον Κόκκινο για καινούργιο. Έχει ένα άντρα Κυρίτσης λέγεται. Ναι. Με τον Γιώργο λέει, και φάνταστα ωραία. Και το καλό είναι ότι τα παίζει λέει και αληθινά ό,τι γίνονται. Η κυρία Κρήτη. Άρα είμαι καλός ηθοποιός. Φυσικά, καλός ψεύτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αδικούμε, θα έπρεπε να τελειώσει την νομική. Πάμε στο τελευταίο τώρα. Ναι. Μάλιστα. Μα ακούτε. Όχι. Α, μ' ακούτε. Λοιπόν, Κόκκινε. Έλα. Θέλεις μια ανταπόκριση από Αθήνα από τον κύριο Γρανούζη του δημοσιογράφου. Τον κύριο Γρανάζη. Γρανούζη. Κύριος Γρανούζης. Πες ό,τι γουστάρεις. Μείον 50 Ολυμπιακός θα φάει σήμερα. Διαγραφή οριστική από το ελληνικό πρωτάθλημα. Και εκεί στο στούντιο κλειδώνει που κάνετε εκπομπή. Ο λόγος.
να κλειδώσει τώρα αυτό που λέω και να το κάνει στα πίστια του κοιμά. Δεν θα του αρέσει. Θα του αρέσει. Όχι, όχι. Θα φωνάζει, μη θα φωνάζει. Τα θέλει ολόκληρα. Δεν του αρέσει. Ούτε σε φέτε, ούτε κοιμά. Τα θέλει ολόκληρα. Ναι. Τι τον πέρασε, ανώμαλο. Ντροπή σου, ακροατή. Το βάλει κοιμά. Για ανώμαλο τον πέρασε. Ντροπή σου, ακροατή. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Φώναζε, φώναζε. Φώναζε, δεν σε ακούτε. Ναι. Παρέμβαση αφορά μόνο λίγο αυτό το τελευταίο εγώ, ο κύριος Πόκινος. Τι δουλειά είπατε ότι κάνει ο κύριος Μελισανίδης? Προμηθεύει το αμερικάνικο πολεμικό ναυτικό. Το εκλαμβάνω σ' αστείο μου. Okay, καλά. Είναι δυνατόν? Καλά. Συγγνώμη. Τον ιδιοκτήτη όλων των πετρελαίων του πλανήτη Γη προμηθεύει ο κύριος Μελισανίδης? Καλά, εσείς πείτε ότι δεν το κάνει. Το είδα στον ύπνο του, ρε φίλε, και το είπε για να. Το εκλαμβάνω σ' αστείο, εντάξει. Με τι ασχολείστε? Ορίστε. Με τι ασχολείστε? Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Ρωτήστε λίγο κάποιον που είναι στο χώρο να σας πει. Τέλος πάντων, έχω αντίθετη άποψη και διαφωνώ. Καλά κάνετε, απλά επειδή βλέπω ότι ο τρόπος είναι πολύ καλός, αν έχετε την καλοσύνη, ρωτήστε. Εγώ θα το πάω και πιο κάτω. Στο τελικό κυπέλλου είναι καλεσμένος ο πράκτορας, ο αρχηγός του FBI, του Μελισανίδη. Να έχεις υπόψη. Δύο λέγα λίγο μόνο για την εκδίκαση της υπόθεσης του. Πάω τον Ολυμπιακό, μπορώ να πω. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, εγώ ως παοξής δεν θα ήθελα καμία δικαστική νίκη σήμερα ή τη Δευτέρα από τα αρχή απόφαση. Ακόμα και να τιμωρηθεί η ομάδα μου δεν θα είχα πρόβλημα. Θεωρώ ότι είναι πολύ μακριά από τους αντιπάλους. Το 7 στα 7 το έχει εύκολο. Η ΑΕΚ θα αρχίσει να κάνει αρκετούς πόντους από εδώ και πέρα. Δεν έχει περιθώρια για... δεν έχει περιφορά το ρόστερ της να αντέξει άλλο, η κούραση της είναι εμφανής, οπότε ο Ολυμπιακός δεν έχει τίποτα άλλο να δώσει. Δηλαδή πιστεύω ακόμα και με μείον τρεις άλλο να δώσει. Δηλαδή πιστεύω ακόμα και με μείον τρεις άλλο να δώσει. Δηλαδή πιστεύω ακόμα και με μείον τρεις άλλο να δώσει. Δηλαδή πιστεύω ακόμα και με μείον τρεις άλλο να δώσει. Δηλαδή πιστεύω ακόμα και με μείον τρεις άλλο να δώσει. Δηλαδή πιστεύω ακόμα και με μείον τρεις άλλο να δώσει. Δηλαδή πιστεύω ακόμα και με μείον τρεις άλλο να δώσει. Δηλαδή πιστεύω ακόμα και με μείον τρεις άλλο να δώσει. Δηλαδή πιστεύω ακόμα και με μείον τρεις άλλο να δώσει. Δηλαδή πιστεύω ακόμα και με μείον τρεις άλλο να δώσει. Δηλαδή πιστεύω ακόμα και με μείον τρεις άλλο να δώσει. Δηλαδή πιστεύω ακόμα και με μείον τρεις άλλο να δώσει.